Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί είμαστε και σήμερα με ένα ακόμη φόρουμ επικαιρότητας για να ασχοληθούμε αυτή τη φορά με ένα εξίσου επίκαιρο αλλά και διαχρονικό θέμα που έχει να κάνει με το νερό. Ένα θέμα βεβαίως που απασχολεί όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο όλους τους Έλληνες αλλά και όλους τους ανθρώπους πάνω στον πλανήτη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή να αναπτύξουμε όλες τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το νερό, με την επάρκεια, την προστασία του, την καταλληλότητά του, αλλά και τα θέματα της ιδιωτικοποίησης για την οποία έχουν εκφραστεί αρκετοί φόβοι μέχρι στιγμής. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και τι γίνεται με όλα αυτά μαζί με τους προσκεκλημένους μας. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιάννης Σιόκουτης, Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης. Κύριε Σιόκουτη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μαζί μας επίσης η πρόεδρος της ΠΕΔ, καθώς και δήμαρχος Εορδαίας, η κυρία Παρασκευή Βρυζίδου. Καλησπέρα κυρία Βρυζίδου. Καλησπέρα. Επίσης από τα Γρεβενά, ο κύριος Χρήστος Βάιος, αντιπρόεδρος της ΔΕΗΑΓ Γρεβενών. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Μαζί μας η κυρία Ελπίδα Γρηγοριάδου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, προκειμένου τη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε από την πλευρά του ΤΕΕ, όπου έχει γίνει αρκετή δουλειά για τα θέματα του νερού. Θα μας εξηγήσει λοιπόν η κυρία Γρηγοριάδου τι προσπάθεια έχει γίνει από πλευράς του ΤΕΕ, αλλά και ποιοι κίνδυνοι ενδεχομένως υπάρχουν για την προστασία του νερού στην περιφέρειά μας. Κυρία Γρηγοριάδου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κ. Νικολαΐδης από την ΑΝΚΟ, υπεύθυνος του τμήματος φυσικών πόρων. Από την πλευρά του και αυτός θα μας αναπτύξει κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσω τη συζήτηση από εσάς, την κυρία Γρηγοριάδου και τον κύριο Νικολαΐδη, για να μας πείτε κι εσείς από την πλευρά σας τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταρχάς, για να έχουμε στη συνέχεια και την πολιτική τοποθέτηση. Και τέλος μαζί μας ο κύριος Γιάννης Θεοφύλακτος, πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, καθώς το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό και έχουν δικαιώματα και σε αυτό οι πολίτες. Ακριβώς. Κύριε Θεοφύλακτα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα παρακαλούσα τον Κοντρόλ να διορθώσει το θέμα της επιστροφής για να μπορέσουμε να κάνουμε την συζήτησή μας. Και θα ξεκινήσω λοιπόν από εσάς, κυρία Γρηγοριάδου, να μας πείτε τι στοιχεία έχουμε στα χέρια μας για το νερό στην Δυτική Μακεδονία. Θεωρητικά ξέρουμε ότι είναι από τις περιοχές με τους πιο πλούσιους υδάτινους πόρους και είναι κάτι για το οποίο υπερηφανευόμαστε. Τι θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς όμως ως προς αυτό, αλλά και τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Ναι. Το ΤΕΕ από το 1992 είχε προτείνει ως επίσημο ΤΕΕ στην πολιτεία, δηλαδή μιλάμε για 21 χρόνια πριν, 22, να λάβει δράση για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μάλιστα πρότεινε και μελέτη για το Β κοινοτικό πλαίσιο. 22 χρόνια μετά με χαρά αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έχει γίνει με την οδηγία πλαίσιο από την πολιτεία. Έχουμε πια τα σχέδια διαχείρισης. Αυτό είναι το νομικό καθεστώς που επικρατεί σήμερα για τα νερά και ειδικά και για τα νερά της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε στα χέρια μας λοιπόν τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία λίγο πολύ μας λένε αυτό που ρωτάτε, δηλαδή τι νερά έχουμε, επιφανειακά υπόγεια, σε τι κατάσταση ποσοτική και ποιοτική είναι, βρίσκονται αυτά και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτό που λέει και η λέξη, το σχέδιο διαχείρισης. Είναι η οδηγία πλαίσιο, η οποία να πω βέβαια ότι έχει ψηφιστεί από το 2000, αλλά θέλω να πω ότι είναι πριν την κρίση, γιατί οι συνειρμοί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αναπόφευκτοι λόγω της οικονομικής κρίσης. Ήταν επομένως υποχρέωση της πολιτείας να το κάνει. Έπρεπε να τα έχει έτοιμα από το 2010. Το 2012 ξεκίνησε η πολιτεία να τα κάνει και το 2014 έχουμε για όλα τα υδατικά διαμερίσματα σχέδια διαχείρισης. Και η είδηση είναι ότι το τελευταίο της Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2013. Δηλαδή επί βάση αυτού επί των προβλέψεων και των αναγνώσεων αυτού του σχεδίου μπορούμε να μιλήσουμε. Να δούμε λοιπόν τι στοιχεία μας δίνει αυτό το πλάνο που έχουμε. Αυτό το πλάνο μας δίνει λίγο πολύ αυτό που εμπολεί στην ότι ναι, είναι πλούσιο υδατικό διαμέρισμα. Λίγο πολύ είναι το ντεπόζιτο, θα λέγαμε, όλης της χώρας. Ωστόσο, δεν λείπουν και τα προβλήματα. Δηλαδή, για να το πω απλοϊκά, είναι κάποιες περιοχές πράσινες, δηλαδή καλή η ποσοτική και η ποιοτική τους κατάσταση, και κάποιες είναι κόκκινες. Για να το πούμε και με άλλους όρους, κάποιες περιοχές είναι πλεονασματικές ισοζύγιο και κάποιες είναι ελληματικές. Μπορούμε να κατονομάσουμε τις κόκκινες, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο. Θα ήθελα να το αποφύγω προτού βγει και το ΦΕΚ επίσημα, γιατί έχει πάει για ΦΕΚ, έχει περάσει από την Εθνική Επιτροπή, και για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και στοχοποιούνται, ας το πούμε έτσι, κάποιες περιοχές. Θα ήθελα όμως να πω, γιατί να διευκρινίσω ότι να βγει κάτι κόκκινο δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί επειδή ακριβώς είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, θα έλεγε κανένας ότι σε μια περιοχή που έχει κριθεί κόκκινη πρέπει να βλάβουμε και κάποια μέτρα. Άρα πρέπει να δώσουμε και κάποιες επιχορηγήσεις, κάποια μέτρα για τους αγρότες και όλες τις άλλες τους καταναλωτές. Επομένως, το να είναι κάτι κόκκινο δεν είναι απαραίτητα κακό. Επίσης, και το να βγει κάτι πράσινο δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, γιατί πρέπει πάλι να το διατηρήσουμε πράσινο. Πάντως, μιας και μιλάμε για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ενδεχομένως, αυτό σημαίνει ότι στις εποχές που βρισκόμαστε το κόκκινο είναι κακό. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι τουλάχιστον το κλαμβάνω εγώ. Θα έλεγα ότι με το νερό δεν είναι μονοσήμαντες οι απαντήσεις. Δεν είναι. Άσπρο ή μαύρο. Άσπρο ή μαύρο. Γιατί, να σας πω, αποκλείονται κάποιες κρίσεις, για να το πούμε, όποιες περιοχές και είναι οριζόντιο μέτρο, δηλαδή δεν είναι μόνο, κάποια μέτρα είναι οριζόντια, αφορούν όλη την Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που βγαίνουν κόκκινες, αποκλείονται κάποιες χρήσεις νερού ή περιορίζονται δραματικά. Επειδή είναι κοινωνικοπολιτικό σχέδιο, πρέπει να λάβει γνώση ότι με αυτές τις ομάδες που αποκλείω, τι θα κάνω, πώς θα τις βοηθήσω, να τις οδηγήσω σε μια άλλη δράση. Για παράδειγμα, με τους αγρότες σε άλλου είδους καλλιέργειες και σε άλλου είδους κίνητρα για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Επομένως, δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο, να το πούμε έτσι. Θα μπορέσουμε στη συνέχεια να το αναπτύξουμε για να κάνουμε έναν πρώτο κύκλο. Κύριε Νικολαΐδη, θα θέλαμε και τα δικά σας στοιχεία από την πλευρά της ΑΝΚΟ. Ξέρω και εγώ ότι έχετε ασχοληθεί πολλές φορές με τους υδάτινους πόρους στην Δυτική Μακεδονία, άρα έχετε μια σαφή εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή μας. Τι μπορείτε να μας πείτε? Λοιπόν, εσείς ξεκινήσετε πολύ σωστά, κάνοντας ασφαλώς την έρευνά σας γύρω από αυτό το θέμα, και σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που είναι ευνοημένη σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ύδατα της χώρας μας, και όντως καλύπτει αυτά τα νερά ως ποσότητα, αποτελούν το 60% των εσωτερικών υδάτων της χώρας, του γλυκού νερού δηλαδή της χώρας. Όμως τα νερά δεν είναι ισόποσα κατανεμημένα. Εκεί που τα έχουμε πολύ ανάγκη, βλέπεις ότι έχουμε έλλειψη, ας πούμε, νερού, και εκεί που είναι σε επάρκεια το νερό, έτσι, δεν το χρειαζόμαστε. Φυσικά υπάρχουν και κόκκινες περιοχές. Εγώ θα τις κατονομάσω, δεδομένου ότι ασχολήθηκα 30 χρόνια τώρα, έτσι ακριβώς, με την διερεύνηση αυτών των περιοχών, και θα πω το εξής. Όταν ήρθα πρωτοίθαση στην ΑΝΚΟ το 1986, ερχόταν από την Ομαρχία κάθε εβδομάδα και συχνά, τέλος πάντων, στον χρόνο, και μου λέγανε για κάποιον οικισμό πρέπει να κάνουμε μια καλλιέργεια πηγής, λέει, για να καλύψουμε τις συντευτικές του ανάγκες. Και μετά από ένα χρόνο ξαναρχόταν η ίδια κοινότητα. Κάναμε κάτι τότε. Προτείναμε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να γίνει η υδρογεωλογική αναγνώριση του νομού Κοζάνης, γιατί ήταν Άγγλο τότε και το ΚΟ ήταν πραγματικά Κοζάνη και δεν ήταν η Δυτική Μακεδονία. Και έγινε λοιπόν μια έρευνα διετής, όπου μετρήσαμε τα νερά υγρή ξηρή περίοδο. Ξέρετε, οι διακοιμάνσεις δεν είναι πολύ μεγάλες ό,τι αφορά την υδρογεωλογία. Οι μετρολογικές συνθήκες δεν αλλάζουν τόσο αρκαδέα όσο φαίνεται. Και μπορέσαμε να δώσουμε τελική λύση σε κάθε οικισμό σε ό,τι αφορά στην ίδρυυση κάθε οικισμού. Φυσικά αυτό έπρεπε να γίνει και στους άλλους τρεις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, δυστυχώς δεν έγινε. Εγώ λέω πρέπει να γίνει επικαιροποίηση και αυτής της μελέτης του 91 που παραδόθηκε, αλλά και για τους υπόλοιπους νομούς, να γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή που υπάρχει το η πιο μικρή ποσότητα. Μου έλεγε κάποιο σήμερα, λέγοντάς του ότι θα έρθω εδώ στο κανάλι, ένα, δύο κυβικά, μια πηγή, ας πούμε, τι να τη μετρήσεις. 2 κυβικά είναι σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει νερό, είναι 250 κυβικόμετρα. Τι θα πει 2 κυβικά, θα το μετρήσω και εκεί. Να ξέρω πού υπάρχει και να μπορώ για το συγκεκριμένο στόχο, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσω. Ναι, υπάρχει, ας πούμε, ποσότητα πολύ μεγάλη, αλλά υπάρχουν και κόκκινες περιοχές που επιφυλάχτηκε η συνάδελφος να απαντήσει, αλλά είναι τόσο, εγώ θα το πω, θα το εξηγήσω από υδρογεωλογική άποψη, ως γεωλόγος. Είναι κόκκινες περιοχές, παραδείγματος χάρη, το Βόη. Δεν υπάρχει εκεί περιοχή, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον άξονα του Αλιάκμονα, Νεάπολη, ας πούμε, και Πυλωρή, έτσι, που να έχει πάνω από 1,5 κυβικό κάποια γεώταση. Έτσι, λόγω των πετρωμάτων. Αυτή η περιοχή είναι κόκκινη. Να γιατί έγινε το φράγμα της Πραμόριτσας, για να μπορεί τέλος πάντων να μπορούν εκεί οι κάτοικοι. Το θέμα των φραγμάτων, ναι, αφενός, ναι, έτσι το λέω, γιατί είναι ταιριάζει. Είναι καλό ή κακό ναι. αυτό, αυτή η υπαρξή. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Είναι τα ορεινά Σέρβια. Έτσι, είναι περιοχή όπου εκεί τα κρυσταλλοσυστώδη που λέμε εμείς οι γεωλόγοι, δηλαδή τα διαπέραντα πετρώματα, έτσι δεν ευνοούν συνθήκες αποθήκευσης νερού. Να ρωτήσω κάτι. Είναι το αστικό περιβάλλον παρουσιάζει τέτοια προβλήματα της περιοχής μας, της περιφερειάς μας. Θεωρείται πράσινο ή κόκκινο. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον το νερό, λέγαμε και προηγουμένως, δεν ανήκει σε μια κοινότητα, σε μια πόλη. Το νερό είναι εθνικό προϊόν και ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων, έτσι πρέπει να διανέμεται. Συνεπώς, δεν μπορούμε δηλαδή να... έχουμε το δικαίωμα πλέον να λέμε ότι και γίνονται μεγάλα έργα, παλιά δεν γινόταν αυτά τα μεγάλα τα έργα, γίνονται μεγάλα έργα να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατ' εμέ. Υπάρχει δηλαδή ικανοποιητική ποσότητα νερού υγιεινού για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του αστικού πληθυσμού. Και τέτοια έργα μεγάλα γίνονται και το ξέρετε εσείς ότι με την εκμετάλλευση του βαθύ καρστικού στο Βαθύλακο εξυπηρετείται η πόλη της Κοζάνης, ας πούμε, και άλλοι οικισμοί. Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και με την Πτολεμαΐδα και να έχουν μάλιστα και εναλλεκτικές λύσεις, ας πούμε, νερού, γιατί ξέρετε δεν ελέγχεται πάντα, ας πούμε, η ποιότητα του νερού. Μπορεί σήμερα να είναι έτσι, αλλά αύριο να γίνει ένα τύχημα και να μην έχουμε, ας πούμε, εναλλακτική λύση για αυτό το πράγμα. Φυσικά για την ποιότητα θα πούμε μετά. Έτσι, θα πούμε, κατά κύριο λόγο η κυρία Γρηγοριάδου. Πολλά έτσι, πράγματα στη συνέχεια. Αλλά... Κύριε Θεοφύλακτα, είμαι σίγουρη ότι θέλετε να ακούσετε πρώτα και τις πολιτικές τοποθετήσεις και μετά να μας καταθέσετε τις δικές σας απόψεις. Οπότε θα έρθω σε εσάς, κύριε Σιόκουτη, για να δούμε τι γίνεται από πλευράς περιφέρειας για την προστασία της επάρκειας των αποθεμάτων του νερού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, σε σχέση με τους ενδεχόμενους κίνδυνους που μπορεί να υπάρχουν. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε να γίνονται φράγματα. Επί πολλά χρόνια νομίζω ότι γινόταν αλόγιστη διαχείριση και χρήση του νερού και από τις αγροτικές καλλιέργειες και γενικότερα υπήρχε μια κατασπατάληση, δεν υπήρχε συνείδηση στο θέμα του νερού. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που υπάρχει κάποια ανησυχία, ίσως όχι μεγάλη στη Δυτική Μακεδονία, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην ανεξέλεγκτη χρησιμοποίησή του. Θα θέλαμε να μας πείτε από τη δική σας πλευρά τι ενέργειες έχουν γίνει και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στην συνέχεια. Καταρχήν να πω ότι όντως αυτό που ακούστηκε, το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Και ως τέτοιο θα το δούμε αυτό, πρέπει να το απολαμβάνουν μας, οι πολίτες, έτσι, και φθηνό και σε ποιοτική κατάσταση πολύ καλή και σε επάρκεια. Ένα δεύτερο είναι ότι όντως, όπως είπαν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, η περιφέρειά μας είναι ευνοημένη σε αυτό το θέμα όσον αφορά την ποσότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό που σωστά επισημάνατε, την οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση ή σπατάλη. Λένε κάποιοι, μακάρι να μην συμβεί, αλλά θα το μνημονεύσω ότι ίσως ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος γίνει για το νερό. Τώρα, βέβαια, Κώστα μου, συμβαίνει και ένας παγκόσμιος πόλεμος οικονομικός, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Μην είναι εμφύλιος αυτός ο πόλεμος που θα ξεκινήσει για το νερό. Πιθανόν, αν λάβουμε υπόψη και κάποιες αντιδικίες που υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν καλούμαστε όλοι, έχοντας αυτή την επάρκεια και έχοντας αυτή τη στιγμή, μην αντιμετωπίζοντας μάλλον προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια ή την ανυπάρκεια του νερού, να προνοήσουμε και να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε αυτή η επάρκεια να υπάρξει όσο γίνεται για περισσότερα χρόνια, να μην έχουμε αλόγιστη χρήση και να έχουμε βέβαια το καλύτερο και το ποιοτικότερο νερό. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία, πέραν το ότι είμαστε ευνοημένοι όπως είπα, πέραν το ότι χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε διαλογισμένη χρήση, να θυμίσω εδώ ότι χρηματοδοτήθηκαν και από την περιφέρεια και από το πρόγραμμα του Αλέξανδρος Μπαλτατζής σε αρκετά σημεία της Δυτικής Μακεδονίας, και έχω υπόψη μου μόνο τον Κοζάνη σε αυτή τη στιγμή εγώ, όπου χρηματοδοτήθηκαν έργα για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών βανών με κάρτες για να... Τώρα πλέον όμως, κύριε Σιόκουτη, έτσι, γιατί λέω... πραγματικά επί πολλά χρόνια τα φράγματα δυστυχώς τύχαν αναλόγιστες χρήσεις, δηλαδή πήγαιναν οι αγρότες ίσως έχοντας και μια κακή παιδεία, θα την ονομάσω. Σιγά-σιγά το βελτιώνουμε και διορθωνόμαστε. Έτσι. Για παράδειγμα, σας αναφέρω το φράγμα του βράχου στην Καστοριά, το οποίο λειτουργεί εδώ και 2-3 χρόνια. Φέτος είδαμε ότι πραγματικά είχε αδειάσει, γιατί οι αγρότες πήγαιναν και πέραν όσο νερό νόμιζαν ότι θέλανε, πετώντας το μισό ενδεχομένως. Ναι, επειδή... Ζήσαμε. Φορές διαχείρισης δεν υπάρχει. Έτσι. Επειδή λοιπόν πρέπει να σταματήσουν αυτά, σας είπα μία δράση. Στη συνέχεια, η κατασκευή ταμιευτήρων έφυγε στη Δυτική Μακεδονία, σημειώνω. Μάλλον στο νομό Κοζάνης, για το οποίο είμαι πρόχειρος να μιλήσω, έχουμε το φράγμα της Πραμόριτσας που αναφερθήκατε και πριν, στο Μυλοχώρι, ένα αρδευτικό, στο Μεσόβουνο, στη Σισάνη. Βέβαια, ένα είναι υποκατασκευή με κάποια προβλήματα στην Αναράχη, και έχουμε και τα δύο μεγάλους ταμιευτήρες που έγιναν για λόγους ηλεκτροπαραγωγής στο Πολύφυτο και στον Ιλαρίωνα, τα οποία έτσι, και αρδεύουν και ιδρεύουν περιοχές και της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας από πλευράς του φράγματος του Πολυφύτου. Για δε το φράγμα του Ιλαρίωνα, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι έχει προβλεφτεί να υπάρξει το αρδευτικό κόσταμο της βόρειας ζώνης Πολυφύτου, που βέβαια είναι έτσι στα σχέδια. Και όπως είπα πριν, και τα υπόλοιπα φράγματα, κυρίως στην περιοχή της Εορδαίας. Κάτι που το είπε πολύ σωστά ο κύριος Νικολαΐδης. Για να μην έχουμε λοιπόν αλόγιστη χρήση, για να μην έχουμε σπατάλη και για να μπορέσουμε αυτό το αγαθό και να το περιφρονήσουμε, να το εξοικονομήσουμε με την έννοια να φτάσει, να έχουμε επάρκεια όσο γίνεται περισσότερων ετών, είπαμε νωρίτερα τι έγινε, βασικός παράγοντας, βασική παράμετρος σε αυτήν την τηλελογισμένη χρήση, σε κάθε φράγμα, σε κάθε ταμιευτήρα, σε κάθε ιδρευτική, αν θέλετε, δραστηριότητα, να υπάρχει φορέα διαχείριση. Για να μην γίνεται αυτό που είπατε, κυρία Λούσκου. Μιας και μιλάτε για φορέα διαχείριση, δεν ξέρω αν ενδεχομένως, και πρέπει ίσως να γίνει και αίτημα από πλευράς Δυτικής Μακεδονίας, να γίνει ένας φορέας διαχείρισης όλων των υδάτων της περιοχής, όλων των υδάτινων πόρων. Κοιτάξτε. Δεν θα συμφωνούσα απόλυτα. Η διαχείριση συνολική μέσα από το σχέδιο. Ο φορέας διαχείρισης των υδάτων της Δυτικής Μακεδονίας είναι η διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας. Ο φορέας διαχείρισης πολιτείας είναι πολιτείας. Η κυρία Λούσκου, φαντάζομαι. Από πλευράς πολιτείας. Εξυπονοεί, γιατί και αυτό εννοούσα εγώ. Και το εργαλείο γι' αυτό, με συγχωρείτε για τη διακοπή, είναι τα σχέδια διαχείρισης. Αυτό εφαρμόζουμε. Αυτό είναι η βίβλος μας από εδώ. Αυτό όμως είναι, κυρία Γρηγοριάδου, από πλευράς πολιτείας, και σωστά είναι. Από εκεί και πέρα έχουμε το φράγμα του Μυλοχωρίου. Εκεί στη διαχείριση του αρδευτικού φράγματος Μυλοχωρίου πρέπει ο τοπικός ΠΕΔ ή ο οικείος δήμος. Έτσι, που βεβαίως θα λειτουργήσει το φράγμα, θα κοστολογεί και θα τιμολογεί και θα χρεώνει στους χρήστες, και δέχει την ευθύνη της λειτουργίας, της συντηρήσης, έτσι, την καλή λειτουργία και τα λοιπά. Θέλω να πω επίσης ότι σαν περιφέρεια έχουμε δρομολογήσει, σαν αιρετή περιφέρεια, για να μην έτσι, σε συνεργασία βέβαια άριστη με την αποκεντρωμένη Αλίμονο και με τους οικείους φορείς, μία πρωτοβουλία, και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα έχουμε την τρίτη συνάντηση, ώστε σε όλο τον υδροφόρο ορίζοντα της Δυτικής Μακεδονίας και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο εδώ Κοζάνης Φλώρινας, που έχουμε, Κώστα, και τα προβλήματα με το χρώμιο και με τα βαριά μέταλλα και με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, να γίνει μια καταγραφή των υδροφόρων οριζόντων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων όλων, αξιοποιώντας και αυτά τα στοιχεία από το ΙΓΜΕ, από το Κέντρο Περιβάλλοντος, από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ενδεχομένως και από το Πανεπιστήμιο, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή, μετά από μια δουλειά που θα γίνει, να ξέρουμε και τις ακριβείς ποσότητες νερού και κυρίως την ποιότητα του νερού σε κάθε σημείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Να κλείσω λέγοντας ότι είναι πλέον υποχρέωσή μας όλων και της πολιτικής ηγεσίας, του κράτους, της πολιτείας, των δήμων, της αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών, σε αυτό το δημόσιο αγαθό που είναι το νερό, να έχουμε μια αντιμετώπιση πάρα πολύ υπεύθυνη και σοβαρή, μια λελογισμένη χρήση και να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες ποσότητες για να μην φτάσουμε και σε εμφύλιους πολέμους όπως ελέγχθη, αλλά κυρίως και την ποιότητα του νερού που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ ήθελα να πω, έτσι κάνοντας μία έκκληση, όλοι να συνδράμουν και να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως έγινε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για το σχέδιο αυτό της διαχείρισης, όπου εδώ να σημειώσω, πιστεύω αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι ήδη ξεκινάει η καθυστέρηση να εκπονηθεί αυτό, η αναθεώρηση, ξέρω εγώ, δεν είναι κακό, δηλαδή, όχι, καλό είναι. Έτσι. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Στην πραγματικότητα τρέχουμε και δεν φτάνουμε σαν πολιτεία τα τελευταία 3 χρόνια για να γλιτώσουμε το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς χώρας, γιατί θα έπρεπε να τα έχουμε έτοιμα από το 10 και εμείς το 12 τα δημοπρατήσαμε. Τέλος πάντων, για να φανταστείτε, ναι, εμείς έχουμε το τελευταίο σχέδιο διαχείρισης του δατικού διαμερίσματος που είμαστε εμείς, είναι έτοιμο και ήδη από το 2015 την επόμενη ξεκινάει η αναθεώρησή του. Αυτά θα τα συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Βρυζίδου. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες στους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρία Βρυζίδου, για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Και είναι λογικό, γιατί αν ως δήμαρχος δεν μπορείτε να παρέχετε το νερό στους δημότες σας, τότε δεν θα έχετε ενδεχομένως και λόγο ύπαρξης. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η άποψή σας σαν ΠΕΔ για τα θέματα του νερού και τι μπορείτε να κάνετε από την πλευρά σας έτσι ώστε να συμβάλλετε και στην προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής μας. Νομίζω η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ένα από τα βασικά ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν η ποιότητα και η επάρκεια του πόσιμου νερού. Ως εκ τούτου λοιπόν, κοντά στο καθημερινό αυτό πρόβλημα, αναζήτησε διαδρομές και τρόπους έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα δύο πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από την εμπειρία της έβγαλε και κάποιους κανόνες και αρχές, οι οποίες φαίνεται ότι τώρα προσπαθούν σε γενικές γραμμές να διασφαλιστούν και από την νομοθεσία και από άλλες μορφές κανόνες. Βέβαια, σίγουρα στην προσπάθεια αυτή δεν μπορούν όλα να ελεγχθούν και να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι ξεπερνάνε τα όρια της πρακτικής, αλλά θέλουν μια μελέτη, θέλουν μια διαχείριση η οποία θα γίνεται επιστημονικά, θα γίνεται οργανωμένα για να μπορέσει να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκείνο που έχω να πω εγώ για τους Δήμους είναι ότι οι Δήμοι σε πολλές περιοχές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επάρκεια νερού με φυσική ροή, που είναι με πηγές, που είναι ο καταλληλότερος και φτηνότερος τρόπος, ίσως γιατί δεν έγιναν αρκετά έργα καλλιέργειας και επανακαλλιέργειας πηγών. Έχω διαπιστώσει από τη μέχρι τώρα πορεία ότι υπάρχουν νερά τα οποία χάνονται και δεν έχουν αξιοποιηθεί και βέβαια μια σωστή δημοτική αρχή πρέπει να δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό το τομέα για να εξασφαλίσει τα νερά από τις πηγές, τα επιφανειακά νερά. Στη συνέχεια υπάρχουν περιοχές όπως ο πρώην Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπου εκεί κοντά υπάρχει δραστηριότητα της ΔΕΗ, τα ορυχεία σε μεγάλα βάθη, και έχει οι γεωτρήσεις και αυτές για να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό πρέπει να γίνουν σε πολύ μεγάλα βάθη και να καταναλωθεί μεγάλη ενέργεια. Εκεί και πολλά έξοδα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια και την ποιότητα του νερού. Εκεί θέλει μια άλλη μέρημνα και ένα άλλο σχέδιο δράσης, τέτοιο ώστε να μπορεί να υπάρχει μεταφορά νερού από περιοχές οι οποίες είναι φτηνότερο και ευκολότερο και ποιοτικότερο για να μπορέσει να εξασφαλιστεί. Και εκεί μιλάμε για μεγάλα έργα, φαντάζομαι, έτσι, γιατί και οι αποστάσεις θα είναι σχετικά μεγάλες. Αν πρέπει να ξεφύγουμε από το... Εκτός από τα φράγματα πράγματα τα οποία κοστίζουν πολύ και είναι μεγάλα έργα. Τα άλλα θέλουν απλώς μια καλή διαχείριση και ένα συντονισμό. Δεν είναι πολύ μεγάλα έργα. Το μόνο που κοστίζουν είναι οι αγωγοί, οι οποίοι πολλές φορές χρειάζεται να είναι κάποια χιλιόμετρα. Αλλά ακόμη και αυτό το έργο δεν θεωρείται ότι είναι ακριβό έργο, γιατί ο προϋπολογισμός της μεταφοράς του νερού δεν έχει μεγάλο κόστος. Από εκεί και πέρα η περιοχή πρέπει να εκμεταλλευτεί τουλάχιστον της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου της Εορδαίας, να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα ότι έχει επάρκεια νερού και να το αξιοποιήσει και σε άλλους τομείς, εκτός δηλαδή από το πόσιμο νερό που και αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όπως ανέφερα τα καλοκαίρια ιδιαίτερα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές γεωτρήσεις που αυτές κοστίζουν για να λειτουργούν και δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι δήμοι πλέον σε αυτά τα έξοδα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και στήριξη του αγροτικού τομέα και της οικονομίας των αγροτών αλλά και της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια και η παραγωγή ενέργειας σε περιοχές με μικρά υδροηλεκτρικά είναι ένα βήμα που επίσης πρέπει να δούμε. Νομίζω ότι έπρεπε να είχαν γίνει κάποια βήματα σε αυτό το τομέα διότι και είναι η ενέργεια η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, είναι φτηνή ενέργεια και βέβαια οπωσδήποτε θα βοηθήσει την τόνωση της οικονομίας. Και το άλλο μεγάλο κεφάλαιο, τα φράγματα και οι μικρές έτσι, λίμνες που δημιουργούνται από τα φράγματα, νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, όπου και αν έχει γίνει αυτό, για τον Δήμο της Εορδαίας με μεγάλη έτσι, πίεση θέλουμε την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ξεκινήσει, διότι όπου έχει γίνει είναι πραγματικά μια μεγάλη αλλαγή. Και το φυσικό περιβάλλον ομορφαίνει και το κλίμα βελτιώνεται. Ξεκινάω από τα λιγότερο σημαντικά γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος, αλλά και η παραγωγή και οι αγρότες μπορούν να εξυπηρετηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με μικρό κόστος και γενικότερα η περιοχή αναβαθμίζεται και βοηθιέται πάρα πολύ. Επομένως τα φράγματα είναι ένας στόχος, μικρά φράγματα γιατί παντού δεν μπορούν να γίνουν μεγάλα φράγματα, είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός και μακάρι να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και στο επόμενο διάστημα για να ολοκληρωθούν αυτά που ξεκινήσανε και να ξεκινήσουν και νέα, γιατί δεν έχουμε και πολλά πράγματα να στηριχτούμε και είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο μπορούμε να επενδύσουμε. Αντός, κυρία Βρυζίδου, και εγώ αυτό που κρατάω από αυτά που μας είπατε είναι ότι η επιβάρυνση που υπάρχει από τα εργοστάσια της ΔΕΗ στους υδάτινους πόρους της περιοχής, κυρίως Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Φλώρινας ενδεχομένως, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και αναγκάζει και τους Δήμους να χρηματοδοτούν ακόμη περισσότερο την υπόθεση ίδρυυση. Πολύ μεγάλο κόστος γεωτρήσεων, αρκεί να σας αναφέρω ότι υπάρχει γεώτρηση που κόστησε 500.000. Δεν νομίζω τέτοια νούμερα να έχουν ξανασυναντήσει σε άλλες περιοχές για να κάνουν μία γεώτρηση και κατά δεύτερον είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής, το κόστος το λειτουργικό, διότι αρκεί να σας πω ότι για δημοτικά διαμερίσματα πληρώνουμε 50 και 60.000 για τη θερινή περιοχή. Αυτά είναι απαγορευτικά πλέον νούμερα και ούτε ο αγρότης μπορεί ανταποδοτικά να ανταποκριθεί, ούτε βέβαια και ο Δήμος να τα καλύψει. Και εκ των πραγμάτων βγάζουμε σε αχρηστία υδάτινους πόρους, εφόσον δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα επιφανειακά ή λιγότερο υπόγεια υδάτα. Να δρομολογήσουμε τα επιφανειακά με καλύτερο τρόπο για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ήμουν δεξαμενές στη ΔΕΗ, τα ξέρω Γιάννης. Θα μας τα πει στην συνέχεια. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Βάιο, ως αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Γρεβενών. Κύριε Βάη, είμαι σίγουρη ότι ζείτε καθημερινά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το νερό, τόσο στα επίπεδα της καταλληλότητας, όσο και στα επίπεδα της επάρκειας. Θα μας πείτε λιγάκι ποια είναι η εικόνα που έχετε, τουλάχιστον για την περιοχή των Γρεβενών όπου είστε, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ... Πράγματι, αν και είμαστε νομίζω πιο ευνοημένος Δήμος από άποψη υδάτων και στο ήδη πλούσιο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως όμως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η κακή διαχείριση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της ζήτησης για άρδρευση, η οποία απαγορεύεται ας πούμε, από τον κανονισμό της ΔΕΥΑΓ, η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στις ορεινές κοινότητες. Ξέρω ότι έχουμε μετακινούμενες κοινότητες στο Δήμο Γρεβενών. Επομένως, δίκτυα που κοιμούνται κατά κάποιο τρόπο όλο τον χρόνο δεν απασχολούν, δεν εξυπηρετούν κανέναν άνθρωπο. Το καλοκαίρι αυξάνονται κατακόρυφα η ζήτησή τους. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την πυκνότητα του δικτύου. Μιλάμε για το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας σε έκταση. δίκτυα τεράστια σε χιλιόμετρα, τα οποία εξυπηρετούν πολύ λίγο πληθυσμό. Επομένως, οι απώλειες και οι διαρροές σε αυτή τη διαδρομή είναι τεράστιες. Από εκεί και πέρα, εμείς, σαν ΔΕΗ Γρεβενών, έχουμε εντάξει κάποια έργα στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Είναι η ίδρυυση της πόλης των Γρεβενών, ένα έργο 12 εκατομμυρίων. Έχουμε υποβάλει άλλες δύο προτάσεις για εξωτερικά υδραγωγεία. Είναι πράγματα αυτά που θα λύσουν χρόνια ζητήματα και της επάρκειας και της ποσότητας. Όπως επίσης και την καθημερινή πάλι που έχουμε με τους πολίτες και τα προβλήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Θα δούμε στην πορεία και τα οικονομικά ζητήματα, βεβαίως, ναι, που έχουν να κάνουν. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βάη, είναι ότι πλέον, φαντάζομαι και μετά τον Καλλικράτη, έχουν περιέλθει στην δική σας αρμοδιότητα όλα τα δίκτυα του Δήμου Γρεβενών, εννοείται. Έχουν περιέλθει όλα. Ήταν καλλικρατική υποχρέωση, να το πω έτσι. Και εκεί συναντήσατε, φαντάζομαι, αρκετές δυσκολίες. Εκεί υπήρχαν δυσκολίες σε σχέση και με την διαχείριση του νερού και με την κοστολόγηση. Αυξήθηκε η αλήθεια αυτό το νερό. Αλλά έχει να κάνει και με το φορέα που διαχειρίζεται. Παλιότερα οι Δήμοι, νομίζω ότι ό,τι έργα είχαν να κάνουν μέσα από την ίδρυυση, για την ίδρυυση τα έκαναν μέσα από τη ΣΑΤΑ. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ανταποδοτικοί, δηλαδή ότι εισπράττουμε, να αποδίδουμε. Και επομένως, δεν υπάρχει και ΣΑΤΑ πλέον. Τουλάχιστον στον βαθμό. Ναι, ούτως ή άλλως εμείς δεν χρησιμοποιούσαμε. Απλά υπάρχει αυτή η αλλαγή, η μεγάλη μετάβαση σε αυτούς τους οικισμούς, οι οποίοι μπήκαν τώρα στο Δήμο Γρεβενών και ήταν ζητήματα δύσκολα. Σιγά-σιγά όμως υπάρχει αυτή η σύγκληση και όποια προβλήματα υπήρχαν απομειώνουν. Μια μεταβατική περίοδος. Ευχαριστώ, κύριε Βάη. Κύριε Θεοφύλακτε, από την δική σας πλευρά, φαντάζομαι ότι θα έχετε ασχοληθεί εκτεταμένα με το θέμα του νερού. Είναι άλλωστε το α και το ω για όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο νοικοκυριό χωρίς νερό. Τίθενται βεβαίως και τα ζητήματα καταλληλότητας. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν θέματα ακαταλληλότητας νερού. Αλλά βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται οικονομικό, σε ό,τι αφορά το νερό. Ακριβώς εκεί είναι και η εμπλοκή μας, δηλαδή η τριβή με τον πολίτη ως καταναλωτή στην παροχή αυτού του αγαθού. Κάποιοι θέλουν να το περάσουν τα τελευταία χρόνια ως εμπόρευμα και όντως εκεί πρέπει να το παλέψουμε. Αλλά είναι ένα θέμα που μπορεί πραγματικά να αναδείξει, να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος του ενεργού καταναλωτή που γίνεται και ενεργός πολίτης. Δηλαδή ο μέσος καθημερινός καταναλωτής, παύλα πολίτης, θα τα ακούει όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα που ακούστηκαν από τους συνομιλητές μας, λίγο σαν μακρινά, σαν ξένα. Δεν πρέπει, γιατί τελικά ο λογαριασμός πάει στο σπίτι του και είναι ένα αγαθό που αφορά τον καθένα μας. Και για τόσο σημαντικά ζητήματα καθημερινά πρέπει όλοι να είμαστε συνδιαμορφωτές. Υπάρχουν βέβαια οι εκπρόσωποι μας, οι αιρετοί της κεντρικής διοίκησης, οι υπηρεσίες. Αλλά και πάλι ο πολίτης με οι ομάδες πολιτών, η κοινωνία πολιτών, έχει ρόλο ενεργό για να συνδράμει, να βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεων. Το ΚΕΠΚΑ, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε με τις δημοτικές επιχειρήσεις δεχτεί παράπονα ή προτάσεις των πολιτών, κυρίως της Κοζάνης αλλά και του Βοηίου, της Καστοριάς, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και ξέρουμε κυρίως για οικονομικά θέματα. Αλλά τα τελευταία χρόνια είχαμε και θέματα ποιότητας νερού στο Πολύραχο, στον Άγιο Δημήτριο, και εκεί περιμένουμε κυρίως από τις δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του νερού, περιμένουμε γενναίες αποφάσεις για να έχουν τον πολίτη δίπλα τους στην πιθανή λέλαπα της ιδιωτικοποίησης που φοβόμαστε ότι έρχεται. Υπάρχουν όντως αρκετές ανησυχίες. Υπάρχουν ενδείξεις. Η ΕΙΔΑΠ και οι επιχειρήσεις των Αθηνών, της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης πιέζονται ασφυκτικά από την Τρόικα, τους ξένους δανειστές και τα ξένα συμφέροντα να πουληθούν σε ιδιώτες. Αντιστεκόμαστε προς το παρόν. Ήταν να μπουν στο ΤΕΙ ΠΕΔ. Νομίζω είναι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα, αλλά το θεώρησε αντισυνταγματικό. Γίνεται μια πάλι εκεί πέρα. Και αν πέσουν τα κάστρα αυτά, μετά και οι δημοτικές επιχειρήσεις θα είναι οι επόμενοι στόχοι. Γι' αυτό, για να έχουν την κοινωνία δίπλα τους, ήδη θα έπρεπε και από παλιότερα, αλλά και τώρα δεν είναι αργά, να προσέξουν την ποιότητα της υπηρεσίας, του αγαθού αυτού και την τιμή, για να μας έχουν δίπλα τους. Θεωρείτε ότι γίνεται υπερτιμολόγηση, κύριε Θεοφύλακτε? Σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως, φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλες τις ΔΕΗΑ. Η υπερτιμολόγηση του ίδιου του νερού μπορεί να μην γίνεται. Ας πούμε όμως στην δημοτική επιχείρηση της Κοζάνης έχουμε το πάγιο παράπονο των καταναλωτών για το συνεχώς επιβαλλόμενο τέλος του 80%. Είναι κάτι που ως Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών το έχουμε αναδείξει. Έχουμε και αλληλογραφία. Είχαμε συνεχώς παράπονα από τους φίλους καταναλωτές. Τώρα τελευταία έχουμε δεχθεί παράπονα και από την Καστοριά και από το Δήμο Βόη ότι επιβάλλεται, ας πούμε, ΦΠΑ στο πάγιο, που νομίζουμε ότι δεν είναι νόμιμο και δικαίως οι φίλοι καταναλωτές παραπονούνται σε αυτά. Κάτι τέτοια μπορούν να εξαλειφθούν αν τώρα οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. Αυτό είναι θέμα που μπορούμε να το δούμε, να πούν τόσα είναι τα έξοδά μας, τόσα τα έσοδα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει, ο κύριος Βάιος το γνωρίζει σίγουρα, ότι αν μια επιχείρηση δημοτική παρουσιάζει για 3 συνεχόμενα έτη μη κερδοφόρα χρήση, σημαίνει αυτομάτως ότι θα πρέπει να κλείσει. Ακριβώς. Θεωρείτε ότι και αυτός ο νόμος ενδεχομένως είναι ένας δούριος ύπος για να περάσουν κάποια άλλα μέτρα? Νομίζω μπορούν να είναι κερδοφόρες, ιδίως η ΔΕΙΑΚ που έχει και την τηλεθέρμανση μέσα στην Κοζάνη. Είναι νομίζω η μόνη ή από τις πλέον κερδοφόρες δημοτικές επιχειρήσεις που μπορεί και απορροφά και κραδασμούς και από τον υπόλοιπο Δήμο. Δεν ξέρω για τις λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες, αλλά νομίζω με σωστή διαχείριση μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το κόλπο. Σε αυτό είμαστε μαζί τους. Αρκεί να γίνεται με όρους διαφάνειας, ώστε το νερό να παραμείνει στα χέρια δημοτικών αρχών, οπότε ο πολίτης να έχει λόγο. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί σημαίνει τελικά αν το νερό πραγματικά είναι δημόσιο αγαθό ή αν τελικά είναι ένα προϊόν εμπορίου. Θα τα δούμε όλα αυτά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, με θέμα το νερό. Ακούσαμε ήδη αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και ξανάρχομαι σε εσάς, κυρία Γρηγοριάδου, μιας και δεν ολοκληρώσαμε το ζήτημα της διαχειριστικής μελέτης. Είπατε προηγουμένως ότι η υπηρεσία διεύθυνσης υδάτων λειτουργεί ουσιαστικά ως φορέας διαχείρισης. Θέλω να ρωτήσω αν έχει και τα μέσα να λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης, γιατί πολύ θετικό είναι ότι υπάρχει μια αρμόδια υπηρεσία, αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρχει και το επιστημονικό προσωπικό αλλά και τα κονδύλια, τότε προφανώς και το έργο της δεν μπορεί να είναι επαρκές. Και από την άλλη, αυτή τη στιγμή, λόγω δυστυχώς της καθυστέρησης που υπήρξε στην δημιουργία αυτής της μελέτης, είμαστε στη διαδικασία που πάμε για την αναθεώρησή της, έτσι δεν είναι, αν κατάλαβα καλά? Ναι. Θα ήθελα να επισημάνω για μία ακόμη φορά ότι εδώ εκπροσωπώ το ΤΕΕ και όλη τη διεύθυνση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Και αυτό που είπα και για τις κόκκινες περιοχές, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι κάτι κρυφό, είναι δημοσιευμένες στην διαβούλευση. Δεν είναι κρυφό. Είπατε προηγουμένως πάντως ότι και η Καστοριά είναι στην κόκκινη ζώνη και αυτό... Ναι. Ναι, επίσης γι' αυτό είπα όμως, πολλές φορές όταν ο κόσμος ακούει κόκκινο, έτσι είναι αρνητικά... εκεί κάτι είναι κακό, αλλά σας λέω, επειδή ακριβώς όλο το σχέδιο διαχείρισης είναι επί της ουσίας αναπτυξιακό εργαλείο, σου αφήνει περιθώρια να το χειριστείς εσύ όπως θέλεις. Ο στόχος όμως του εργαλείου αυτού, ο στόχος της οδηγίας που είναι η νόμος του κράτους, είναι να προστατεύσει το νερό και να εφαρμόσει την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Γιατί το προστατεύουμε με διάφορους τρόπους. Τώρα, ο φορέας διαχείρισης, η υπεύθυνη υπηρεσία για την έως τώρα, όπως είναι η νομοθεσία σήμερα, για να εφαρμόσει τα σχέδια διαχείρισης, είναι η εκάστοτε διεύθυνση υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Όμως, όπως όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με δημόσια αγαθά, δεν είναι εφικτό να γίνει κάτι μόνο μία υπηρεσία. Θέλει να εργαστεί συνεργασία όλων των φορέων. Είναι προφανές, είναι προφανές. Το μόνο σίγουρο. Εξάλλου και το ίδιο το σχέδιο διαχείρισης έχει φορές, έχει μέτρα. Έχει μέτρα οριζόντια που αφορούν όλη την Ελλάδα και έχει μέτρα συμπληρωματικά που αφορούν το υδατικό διαμέρισμα της δυτικής Μακεδονίας. Και έχει και φορείς υλοποίησης. Φορές υλοποίησης για κάποια. Μπορεί να είναι ο Δήμος, μπορεί να είναι η περιφέρεια. Αλλά πάντα υπό την εποπτεία της αποκεντρωμένης διοίκησης. Να ρωτήσω το εξής, μιας και αναφερθήκαμε και στα μέτρα. Πέστε μας λιγάκι, σε γενικές γραμμές, τι προβλέπει ως μέτρα. Ωραία. Και με κυρίαρχο αυτό που είπατε, το ρηπαίνων πληρώνει. Εγώ θα το συνδυάσω και με αυτό που είπε η κυρία Βρυζίδου προηγουμένως, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του υδάτινου στοιχείου από την δραστηριότητα της ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Λοιπόν, η οδηγία αυτή που λέμε, ας την πούμε οδηγία πλαίσιο για τα νερό, είναι ο καταστατικός χάρτης του φυσικού πόρου που λέγεται νερό για όλη τη χώρα. Αυτός ο χάρτης λέει ότι για να το προστατεύσεις πρέπει καταρχήν να δεις πόσο είναι και πώς αποτιμάται αυτό σε χρηματικές μονάδες. Επομένως, για να μπορείς μετά να βάλεις τον ρηπαίνων που πληρώνει να πληρώνει, πρέπει να το κοστολογήσεις. Το κόστος λοιπόν του νερού, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, επειδή το έχουμε λίγο συνδυάσει αρνητικά, και μόνο που λέμε ότι είναι δημόσιο αγαθό το νερό, και είναι δημόσιο αγαθό το νερό, και ότι είναι ο φυσικός πλούτος της χώρας, ακόμα και ο φυσικός πλούτος της χώρας πρέπει να αποτιμηθεί πόσος είναι. Σε ευρώ. Έτσι αποτιμούμε, καλός ή κακός, τα πράγματα στον κόσμο μας. Επομένως, αυτό που λέμε κόστος του νερού αποτελείται από τρία πράγματα. Αποτελείται από το χρηματοοικονομικό κόστος, από το κόστος πόρου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, και το περιβαλλοντικό κόστος. Η σύνθεση αυτών των τριών μας κάνει το κόστος του νερού. Επομένως, και πρέπει να αποτιμούμε το βαθμό της ανάκτησης που λέμε, δηλαδή πόσα δίνουμε για να το έχουμε σαν κράτος και τι μας αποδίδει αυτό πίσω. Η ίδια η οδηγία δεν θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, διαφορετικά. Θεωρεί ότι υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος υπεύθυνο να το κάνει, εξορισμού επομένως. Και μιλάει στη συνέχεια για υπηρεσίες ύδατος, δηλαδή αποτίμηση υπηρεσιών ύδατος. Επομένως, καλό θα είναι ότι όταν μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση ή όχι του νερού, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση ή όχι υπηρεσιών νερού. Το ίδιο το νερό, ο πόρος, είναι προφανές ότι είναι δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται. Να διακόψει, με συγχωρείτε. Ναι. Για μια ερώτηση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και η γνωστή αρχή του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου, ο ρηπαίνων πληρώνει, εφαρμόζεται στην περιοχή μας. Αν δεν κάνω λάθος, η ΔΕΗ ΑΕ, με το ποσοστό βέβαια του δημοσίου που έχει, εκμεταλλεύεται υπερεντατικά και μολύνει και υπόγεια ύδατα και χρησιμοποιεί. Πληρώνει γι' αυτά. Ή τι κάνει? Αντισταθμιστικά ωφέλη, ασχολείται κανείς με αυτά? Θα μετρηθούν τώρα? Προβλέπει οδηγία. Εδώ θα ήθελα να πω ότι... Βέβαια αυτά όλα μέχρι στιγμής είναι ένα σχέδιο επιχάρτου, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει εφαρμοστεί, έχουν εφαρμοστεί τώρα, τα μέτρα του. Από σήμερα πρέπει να τα... Αυτό εννοούσα, ότι μέχρι στιγμής που μιλάμε, μέχρι αυτή τη στιγμή, ναι, είναι επιχάρτου. Εγώ δεν μπορώ να το επικεντρώσω μόνο στην ΔΕΗ. Όχι ότι προσπαθώ να υπερασπιστώ κανέναν εδώ πέρα, αλλά όποιος ρηπαίνει πρέπει να πληρώνει. Για να βάλεις αυτόν που ρηπαίνει ή δεν ρηπαίνει να πληρώσει, πρέπει να βρούμε το περιβαλλοντικό κόστος. Και ξέρετε, το περιβαλλοντικό κόστος παγκοσμίως δεν είναι με μονοσήμαντα. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που να πει ναι, έτσι ρηπαίνεις και έτσι θα, οπότε έτσι αποτιμώ. Και το περιβαλλοντικό κόστος δεν έχει να κάνει μόνο με το να ρηπαίνει ποιοτικά κανένα στο νερό. Έχει και η υπερβολική κατανάλωση. Ακόμα και αν κάποιος μπορεί να ισχυριστεί, μα εγώ σημαντικό μέρος του πόρου το επιστρέφω στη φύση, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Όταν το παίρνεις από ένα οικοσύστημα, αλλά το πηγαίνεις κάπου αλλού, μπορεί να επιστρέψεις το νερό στη φύση, αλλά το παίρνεις από ένα οικοσύστημα. Δηλαδή, κάνεις περιβαλλοντική ζημιά σε ένα συγκεκριμένο. Επομένως, πάλι έχεις περιβαλλοντικό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι πάντως, κυρία Γρηγοριάδου, αυτό το σχέδιο ουσιαστικά που θα τεθεί σε εφαρμογή, τελικώς του στόχος σε εισαγωγικά. Είναι η ορθολογική διαχείριση. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά ο τελικός αποδέκτης του μάλλον είναι ο κάθε πολίτης. Ακριβώς. Είναι ο κάθε πολίτης. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που είπατε για το θέμα της υπερβολικής κατανάλωσης, ας πούμε, θα περιμένουμε ίσως να υπάρχει ένα πλαφόν αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να καταναλώσει αυτή την ποσότητα νερού και όχι περισσότερη. Καταρχήν να πω ότι όπως οι χρήστες του νερού είναι πολλοί. Πρωτεύουσα σημασίας χρήση είναι η ίδρυυση. Δεν θα αφήσεις μια περιοχή, ένα πολίτη χωρίς νερό. Παρ' όλα αυτά, στη Δυτική Μακεδονία, ξέρετε, ο κύριος χρήστης δεν είναι το νερό ίδρυυσης. Είναι το 3% της συνολικής κατανάλωσης. Βάσει του σχεδίου, ό,τι έχει βγάλει το σχέδιο, το 79% της κατανάλωσης είναι αρδευτική. Είναι ένα άλλο ποσοστό. Ναι. Ακριβώς. Είναι ένα. Όμως, γιατί και πάλι δημιουργούνται έτσι. Το ότι είναι, ναι, μεν έχει, ας το πούμε, η άρδευση, έχει υψηλό που λέμε κόστος σπόρου, δηλαδή καταναλώνει πολύ νερό, έχει όμως ουσιαστικά μηδενικό περιβαλλοντικό κόστος. Δεν κάνει ζημιά στο περιβάλλον εκτός αυτής καθεαυτής της υπεράντλησης. Και όταν θα ληφθούν και όλα τα σωστά μέτρα για την αποφυγή της νητρορύπανσης κτλ. Υπάρχουν άλλες χρήσεις που επιβαρύνουν πολύ περισσότερο την ποιότητα. Επειδή νομίζω όμως ότι δεν απαντήσατε στο ερώτημα που πολύ σωστά έθεσε ο κύριος Θεοφύλακτος, επειδή και ίσως η ΔΕΗ είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Εγώ δεν θα πω ότι απαραίτητα είναι ΔΕΗ ή κάποια άλλη εταιρεία που, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο τα ύδατα της περιοχής εδώ πέρα. Ας τη χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ως παράδειγμα. Ποιο είναι το καθεστώς το οποίο θα λειτουργήσει βάσει αυτού του σχεδίου σε σχέση με τη ΔΕΗ? Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο για την επιβάρυνση που υπάρχει από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ ή της όποιας αντίστοιχης επιχείρησης μπορεί να... Ωραία. Μια και μου δίνετε λοιπόν, παρόλο που δεν μπορεί ένα σχέδιο να λέει ΔΕΗ, παρόλο που το λέει, θα σας πω. Έχει λοιπόν το μέτρο 8%. Και αυτό πρέπει να σας πω βέβαια ότι με παρέμβαση της Διεύθυνσης Υδάτων εντάχθηκε αυτή. Ειδικές ρυθμίσεις για τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην λεκάνη απορροής που λέμε Αλιάκμονα, είναι η περιοχή που συζητάμε, για να επειδή δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, που σχετίζονται με επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. Ίσως σας κουράσω, αλλά αξίζει να σας το διαβάσω. Για το σύνολο των υδατικών συστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων, που επηρεάζονται από το σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την παραγωγή ενέργειας, θα πρέπει εντός 2 ετών, με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, να καταρτιστεί ειδική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής. Θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο των εργασιών ανόρυξης. Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά, ουσιαστικά υποχρεώνεται, ένα συνολικό ισοζύγιο της συνολικής δραστηριότητας της ΔΕΗ. Και που σημαίνει, η συνολική δραστηριότητα σημαίνει και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η δραστηριότητα. Για πρώτη φορά λοιπόν σε σχέδιο, και πρέπει να σας πω ότι η ΔΕΗ δεν έχει μόνο η Δυτική Μακεδονία, αλλά μόνο στο σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας μπήκε αυτό το μέτρο. Επίσης, μόνο στο σχέδιο της, για να λέμε και να είμαστε και ρεαλιστές, δεν μπορείς να σταματήσεις την όποια δραστηριότητα επιχειρηματική. Εγώ δεν μπορείς να σταματήσεις την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, για να το πούμε έτσι. Επομένως, πρέπει να σας πω ότι στις κόκκινες περιοχές, εκεί που δραστηριοποιείται η ΔΕΗ στην λεκάνη Πτολεμαΐδας, είναι κόκκινη, ουσιαστικά υπάρχουν αποκλεισμοί. Δεν μπορείς, με εξαιρέσεις. Όταν εξαιρείς έναν χρήστη, πρέπει να εξαιρείς προϋποθέσεις και έναν άλλον χρήστη. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να πούμε στη ΔΕΗ θα σταματήσεις να λειτουργείς, στην όποια ΔΕΗ, στον όποιο χρήστη. Ναι, απλά δεν ξέρω, θα ισχύσει το όρι παίρνων πληρώνει σε αυτή την περίπτωση, αφού είναι αυτός ο στόχος όλου του σχεδίου. Εφόσον αποδειχτεί ότι ρυπαίνει, διότι ξέρετε υπάρχει ένα αντίλογο, στο οποίο η ΔΕΗ και ο κάθε χρήστης, έτσι, ότι δεν ρυπαίνω. Ξέρετε, να σας πω υπάρχει έργο όμως που αποδεικνύει ότι ρυπαίνει. Θα μας τα πείτε, κύριε Νικολαΐδη, λοιπόν. Κατά την προσωπική μου άποψη, δηλαδή, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, να σας πω που θα παιχτεί το παιχνίδι. Ας μιλήσουμε έτσι. Λοιπόν, το παιχνίδι θα παιχτεί στο ότι, καταρχήν να πούμε ότι θα πρέπει όλοι οι χρήστες να κοστολογήσουν τη χρήση του νερού. Όλοι οι χρήστες, κάθε είδους. Το παιχνίδι θα παιχτεί τα επόμενα χρόνια, και αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση στο ότι πώς θα βρίσκουν τρίξε εισαγωγικά οι μη να λένε «Μα εγώ δεν ρυπαίνω, μα εγώ δεν χρησιμοποιώ τόσο νερό, γιατί άρα... τόσο νερό το επιστρέφω». Πριν λοιπόν καλά-καλά δούμε την εφαρμογή του σχεδίου, ψάχνουμε τα παράθυρα. Θα ψάξουμε μάλλον τα παράθυρα. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Στην Ελλάδα, όταν ένας επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο, 100 επεξεργάζονται πώς θα το παραβιάσουν. Αυτό... Κύριε Νικολαΐδη, για πείτε μας λοιπόν. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτό που διάβασε προηγουμένως η κυρία Γρηγοριάδου είναι σημαντικό μεν ότι επιτεύχθη να συμπεριληφθεί εδώ στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής. Μεν. Δεν ήταν εύκολο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Εγώ θα ήθελα να σας καταλαβαίνω και σας τιμά. Είναι και το αυτονόητο όμως, έτσι. Εμένα σαν καταναλωτή... Στην Ελλάδα για το αυτονόητο. Ναι. Παλεύουμε τελικά. Εμένα σαν καταναλωτή με ενδιαφέρει τι σημαίνει αυτό για μένα. Και επειδή είπε, πρέπει να αποδειχτεί ότι ρυπαίνει, δηλαδή ότι έχει επιπτώσει στην δραστηριότητά της στο δικό μου τιμολόγιο, στο τιμολόγιο του πολίτη. Θα σας αναφέρω ότι όταν πρώτα ήρθα εδώ στην Κοζάνη και ασχολήθηκα με τα υδρογεωλογικά θέματα, οι γεωτρήσεις του Δήμου της Κοζάνης, που ήταν στη λεκάνη Σαριγιόλ, είχαν οι υδροστατικοί στάθμοι των γεωτρήσεων ήταν στα 26 μέτρα. Πήγανε στα 60, στα 80 και ούτω καθεξής. Μέχρι που τέλος πάντων για προληπτικούς σκοπούς και κατασκευάστηκε αυτό το μεγάλο έργο που λέμε τη αξιοποίηση του κλαστικού υδροφορέα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ λοιπόν ήταν ο υδροφορέας στα 600 μέτρα, στα 580 μέτρα, σήμερα αντλούμε από τα 280 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ το μανομετρικό που αξιοποιούσαμε για να έρθει το νερό σε μένα να το πιω ήταν 200 μέτρα, 250 μέτρα, τώρα πήγε στα 500 μέτρα. Αυτό το πληρώνω εγώ τώρα. Να λοιπόν ένα έργο, ως καταναλωτής. Να λοιπόν ένα έργο όπου η ΔΕΗ, και εδώ να κάνω μια παρένθεση, και φυσικά πρέπει, εθνικό προϊόν δεν είναι μόνο το νερό, εθνικό προϊόν είναι και ο λιγνίτης. Έτσι, αυτό μας δίνει την ενέργεια σαν χώρα. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα το πληρώσει ο Κοζανίτης μόνο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αφού εγώ είχα μια τέτοια επίπτωση, θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν τέτοια μέτρα, ούτως ώστε αυτό το εδάφιο που αναφέρεται μέσα να βρει μια ανταπόκριση σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση αυτού του νερού. Να σας πω μια άλλη επίπτωση. Στον άξονα Κοζάνης Αμιντέου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ. Έχουμε δεκάδες ορυχεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι υπόγειοι υδροφορείς που υπήρχαν εκεί, για να αποκαλύψουμε το λιγνίτη, εξαφανίζονται, δεν ξαναδημιουργούνται. Στη θέση τους μπαίνουν δηλαδή τέτοια πετρώματα που είναι τελείως αδιαπέρατα. Συνεπώς, δεν θα υπάρχουν αποθήκες νερού για να μπορώ να τις εκμεταλλευτώ είτε για την ίδρυυση της Πτολεμαΐδας, Κοζάνης κλπ. Ή στους αγρότες για να αρδεύσουν τις εκτάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Που πρέπει να μπει σε ένα άλλο. Είναι τεράστιες επιπτώσεις, έτσι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό αυτό τώρα που θα σας πω. Θα πρέπει κάπου σε ένα τέτοιο, όπως αυτό το σχέδιο διαχείρισης, να μπει και τούτο. Ότι όπως στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η αντίστοιχη επιχείρηση, κατασκευάζονται έργα αποθήκευσης νερού και μάλιστα σε ποσοστό 10-12% της συνολικής έκτασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Στις 180.000 στρέμματα που έχει έκταση, ας πούμε, η αποκάλυψη του λιγνίτη. Ότι θα έπρεπε, βάλτε το εσείς αντίστοιχα, δείτε ότι πρέπει να είναι 18.000 στρέμματα, πάρα πολύ νερό. Εγώ δεν ζητάω να γίνει 10-12%. Εγώ ζητάω να γίνει 2-3%. Τι δηλαδή? Καλά, το σίγουρο είναι, όπως είπε και η κυρία Γρηγοριάδου, δεν μπορούμε να ανατρέψουμε την δραστηριότητα της ΔΕΗ, ούτε να την κλείσουμε. Μα ποιος είπε αυτό? Αυτό λέω τώρα εγώ. Όχι, αλλά από την άλλη πλευρά να δούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπάρχει. Εγώ λέω ότι στον προγραμματισμό της ΔΕΗ υπάρχει πάντα στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ένα κομμάτι που αναφέρεται στην αποκατάσταση των εδαφών. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν που λέει αποκατάσταση εδαφών, το ένα κομμάτι είναι πέρα από τα επιφανειακά εδάφη. Είναι και οι λιμνοδεξαμενές που πρέπει να γίνουν και ανάλογα με την οικιστική ανάπτυξη, δηλαδή αν έχεις οικισμό αστικό ή αν έχεις οικισμό αγροτικό, θα προβλέπεις εκείνες τις θέσεις σε κατάλληλους χώρους σε αυτόν τον άξονα, όπου θα κάνουν μία λίμνη για να μπορεί να βρει ένα ψυχείο του λιματιώτης, αλλά μπορεί να έχει μία λιμνοδεξαμενή δίπλα στον Άγιο Χριστόφορο για να μπορεί να αρδεύει τις εκτάσεις του. Τέτοιοι προγραμματισμοί δυστυχώς δεν γίνανε. Και να δείτε δηλαδή στην τελική φάση του ΔΕΗ, προβλέπουν να αφήσουν ένα τεράστιο κενό, διάκαινο κοντά στην κοιλάδα για να μαζεύονται τα νερά τα επιφανειακά. Έτσι. Άρα θα πρέπει δηλαδή όλοι μας. Και εγώ είναι η ευθύνη των επόμενων εδώ. Το επόμενο ερώτημά μου βέβαια στους αφορείς εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ χτυπάω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί δεν είμαστε στο παραπέντε. Δηλαδή είμαστε. Η ΔΕΗ σου είναι υποφέτη, δεν θα ειδικοποιηθεί. Αν δηλαδή η κρατική ΔΕΗ δεν πήρε, δεν προνόησε για αυτά που λέω, φανταστείτε δηλαδή ιδιώτης. Εκεί δεν ξέρω και αυτό θα είναι συνεπώς, το ερώτημά μου στους εκπροσώπους εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν μπορούμε ή αν πρέπει να κάνουμε μία μελέτη για να δούμε όλες αυτές τις επιπτώσεις και να τις έχουμε καταγεγραμμένες τόσο στα επίπεδα της μόλυνσης όσο και στα ζητήματα τα ποσοτικά, έτσι ώστε να την παρουσιάσουμε και στην πολιτεία αλλά και στην ΔΕΗ ως επιχείρημα, προκειμένου να αποσοβηθούν οι όποιοι κίνδυνοι, μάλλον δεν είναι πλέον κίνδυνοι, είναι πραγματικές επιπτώσεις. Να σας διευκρινίσω το εξής. Καταρχήν, όλες οι κρίσεις οφείλουν από την οδηγία να κοστολογηθούν. Η οδηγία το προβλέπει, που επαναλαμβάνω ότι είναι οδηγία του 2000. Δεν είναι οδηγία σημερινή. Η οδηγία προβλέπει να κοστολογηθούν όλες οι κρίσεις. Είτε είναι ενεργειακή, είτε είναι τουριστική, είτε είναι υδρευτική, είτε είναι κάθε είδους χρήση. Μάλιστα προβλέπει ακόμα και αυτές που δεν εμφανίζονται στο σχέδιο και θα εμφανιστούν μετά, και εκείνη, ακόμα και το 0,05% της χρήσης, και εκείνη οφείλεις να την κοστολογήσεις. Ωστόσο όμως, η τιμολογιακή πολιτική που θα ασκηθεί σε κάθε χρήση είναι πολιτική απόφαση. Είναι το νούμερο. Ένα μέτρο, έτσι, που είναι οριζόντιο μέτρο σε όλη την Ελλάδα, είναι η τιμολογιακή πολιτική. Η οποία δεν καθορίζεται προφανώς από κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση χωριστά, αλλά καθορίζεται από το Υπουργείο. Είναι πολιτική απόφαση. Από εκεί και πέρα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα χειριστούν και οι εκπρόσωποι εδώ και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα το σχέδιο αυτό, προς όφελος βεβαίως της περιοχής αλλά και των πολιτών. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά μετά από τις 10. Θα παρακαλούσα το κοντρόλ να κάνει κάτι με το θέμα της επιστροφής. Να πούμε βέβαια ότι ακούσαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με το πώς θα γίνεται η χρήση του νερού βάσει της διαχειριστικής μελέτης, η οποία έχει ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, μεγάλο ρόλο στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα παίξει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και γι' αυτό, κύριε Σιόκουτη, φαντάζομαι το έχετε μελετήσει και εσείς αυτό το σχέδιο. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, οι ιδέες σας, οι απόψεις σας για την εφαρμογή του, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα μέσα, τα οποία αφορούν από τον πρώτο έως τον τελευταίο πολίτη, και σίγουρα θα κληθείτε κι εσείς να παίξετε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του. Και καταλαβαίνετε ότι αν αύριο μεθαύριο έρθετε να πείτε στους πολίτες που είναι αγρότες ή έχουν τους κήπους τους, ή ότι σας περιορίζουμε το νερό, την ποσότητα του νερού, αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά ότι θα έχετε πάρα πολλά προβλήματα. Και ίσως θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χρήση του νερού. Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν θα έρθει σύντομα αυτή η στιγμή που θα πούμε στον κόσμο να περιορίσει την κατανάλωση του νερού, τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία. Εγώ θα πω το εξής. Ακύρωσε τη μελέτη ο κύριος Σιόκουτης. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Η μελέτη της διαχείρισης είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είπα και πριν στην πρωτομιλία μου, για να πάμε σε μια διαλογισμένη χρήση και σε μια ορθολογική χρήση, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα. Αυτό σημαίνει πάντως ότι η μελέτη θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από χθες. Μα το είπε, το 2000 είναι υποχρέωση της χώρας από το 2000. Εντάξει, λειτουργούμε με μια διαφορά φάσης 10-12 ετών. Καλά είναι, σχετικά με άλλα πράγματα που πάνε 50 και 100, έτσι, για να πω όμως σοβαρά. Το εξής, ότι βεβαίως το σχέδιο είναι πάρα πολύ καλό. Γίναν διορθώσεις και παρατηρήσεις, και εγώ οφείλω να πω και εγώ ότι οι υπηρεσίες και της περιφέρειας αλλά και της αποκεντρωμένης έκαναν πολύ καλή δουλειά, και αυτές οι προτάσεις που έγιναν για την ΔΕΗ και συμπεριλήφθησαν σαφώς για ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. και λέω στην καινούργια πλέον αναθεώρηση που θα ξεκινήσει έτσι σε ένα χρόνο από το 2015, εδώ είμαστε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Όμως θα πω ότι δεν μας έλειψε ούτε ο σχεδιασμός, αν θέλετε, αλλά ούτε και οι μελέτες, γιατί είπατε πριν και για μελέτες. Όχι, λέω ότι αν σε αυτό το πλαίσιο της... Να διευκρινίσω λίγο την ερώτησή μου. Αν σε αυτό το πλαίσιο της διαχειριστικής μελέτης για τα ύδατα της περιοχής μας, είμαστε έτοιμοι ως τοπική αυτοδιοίκηση να παρουσιάσουμε στην ΔΕΗ μία μελέτη, σε εισαγωγικά μελέτη, η οποία θα αποδεικνύει ότι εκεί υπάρχει επιβάρυνση και άρα θα πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Δεν είναι θέμα βέβαια χρημάτων αυστηρά, για μένα προσωπικά, αλλά λήψης μέτρων έτσι ώστε τουλάχιστον η επιβάρυνση αυτή που υπάρχει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Και δεν θέλω να εστιάσουμε βέβαια μόνο στη ΔΕΗ, είναι ένα μεγάλο κομμάτι η ΔΕΗ αυτής της διαδικασίας, αλλά έχει να κάνει και με άλλες δραστηριότητες, βιομηχανικές, επιχειρηματικές, αγροτικές. Λέω λοιπόν και πάλι ότι δεν έχουμε έλλειψη μελετών. Τι επιπτώσεις έχει η ΔΕΗ, όχι μόνο στους υδροφόρους ορίζοντες, αλλά γενικότερα στο περιβάλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχουμε μελέτες και μελέτες και μελέτες. Και έχουν επίσης γίνει προτάσεις και προτάσεις και προτάσεις. Θα μου πείτε, είσαι ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα, να πούμε αυτό που ελέγχθη εδώ πέρα επανειλημμένος, ο ρηπαίνων πληρώνει. Εγώ όταν στρέφω και λέω, ισχύει δυστυχώς στη χώρα μας, Κώστα, ο πληρώνων ρηπαίνει, λέει πληρώνω. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Και προτάσεις υπάρχουν και σχέδια υπάρχουν και μελέτες υπάρχουν. Χρειάζεται μια εντατικοποίηση στην βούληση, αν είναι σωστή η έκφραση, που θα έχουμε όλοι μας για να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Και χρειάζεται επίσης. Και μια αλλαγή νοοτροπίας. Ναι, προλάβατε. Αλλαγή στην κουλτούρα μας όσον αφορά όχι μόνο την διαχείριση και τη χρήση του νερού, όλων των προϊόντων, όλων των αγαθών. Εγώ θα έλεγα. Σαν αυτοδιοίκηση, μιλάω βέβαια από πλευρά της περιφέρειας, την μεγαλύτερη έτσι, εμπλοκή έχουν οι δήμοι που είναι οι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης των έργων μέσω των ΔΕΥΑΓ, των ΔΕΙΑ μάλλον και σε μικρότερους δήμους οι ίδιοι οι δήμοι. Αυτά που είπα και πριν, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για κατασκευή ταμιευτήρων, έτσι, ούτως ώστε να έχουμε ποσότητες νερού για να μπορούμε και να ιδρεύουμε και να αρδεύουμε. Όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας και τα λοιπά. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ελέγχθηκε και εγώ το σημείωσα γιατί με τον κύριο Νικολαΐδη έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη, ότι πλέον στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις δραστηριότητες της ΔΕΗ αλλά και όλων των βιομηχανιών να μπαίνει και η παράμετρος και ο παράγοντας του νερού, που μπορεί μέχρι τώρα να μην μας απασχολούσε τόσο πολύ γιατί ίσως δεν είχαμε συλλάβει το μέγεθος του προβλήματος ή δεν μας άγγιζε, αλλά το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς εδώ, παρά την υπερεπάρκεια νερού που έχουμε προς το παρόν. Η ΔΕΗ, δεν θέλω να τη βάλω απέναντι, είναι αυτή η οποία έδωσε επί σειρά ετών, επί δεκαετίας, ψωμί και δουλειά εδώ πέρα, συνεχίζει με τα όποια προβλήματα. Εύχομαι και ελπίζω, Κώστα. Είπε κάτι ο κύριος Νικολαΐδης που είναι πολύ σωστό, ότι όταν το κράτος προσπαθεί να εφαρμόσει αυτή τη μελέτη και το ίδιο το κράτος, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει η κρατική υπόσταση της ΔΕΗ, δεν εφαρμόζει τα μέτρα του, πόσο μάλλον όταν αυτή. Ποιος σας είπε ότι το κράτος είναι το καλύτερο παράδειγμα υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων. Εγώ το υπηρετώ το κράτος μέσα από το θεσμικό μου ρόλο και δεν νομίζω ότι μπορεί. Προφανώς θα θελήσει να έχει περισσότερο. Πάλι μην ορκίζεστε. Μπορεί εκεί να υπάρχουν πιο ασφαλείς δικλείδες. Δεν είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, έτσι, ούτε της ΔΕΗ ούτε του νερού. Για να μην είμαι. Όχι, δεν θα ανοίξουμε προφανώς αυτό το κεφάλαιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Όμως λέω ότι υπάρχει πάντα, είναι θέμα κουλτούρας, νοοτροπίας και συναντήληψης όλων μας πάνω στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, ούτως ώστε και αυτό που θέλουμε ως στόχοι μας να επιτυγχάνονται, η συνολική διαχείριση να γίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο. Εγώ επαναλαμβάνω, ούτε το κράτος έχει δώσει εξετάσεις, όπως και η κρατική ΔΕΗ, ότι στις υποχρεώσεις της, όχι μόνο απέναντι του νερού, απέναντι γενικότερα του περιβάλλοντος και των υποχρεώσεων στην τοπική κοινωνία, ήταν απόλυτα εντάξει. Δεν απεκδιόμαστε βέβαια και εμείς τις ευθύνες μας. Έτσι, όσοι διαχειρίστηκαν τα κοινά επί δεκαετίες, αν απέναντι στη ΔΕΗ διεκδίκησαν, σωστά διεκδικήσαμε ή όχι. Βέβαια είχαμε το μεγάλο θέμα, ότι, όπως είπα και πριν, ότι εδώ η ΔΕΗ έδινε και δίνει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό όμως, ξαναλέω και πάλι, δεν απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει και τις οποίες εμείς πρέπει να επιβάλλουμε. Εγώ το σημείωσα αυτό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι παράλληλα με όλα τα άλλα τα οποία προβλέπονται όσον αφορά τις μελέτες περιπτωτικών επιπτώσεων, να έχουμε και την πρόβλεψη ταμιευτήρια νερού. Κώστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι μέτρα πήραμε για να ξεκινήσουμε κάποτε και κάποτε να παραδώσουμε αυτό, την πρότασή μας. Ναι. Γιατί αυτά που λέει δεν θα τα κάνει. Μπράβο, τα αυτό. Λοιπόν, άρα στις μελέτες περιπτωτικών επιπτώσεων. Έτσι, θα συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση αυτή, όπως έχει την υποχρέωση την Α, Β ή Γ. Ή, γιατί όχι, θα σου πει η ΔΕΗ, δεν κάνω τώρα το συνήγορο της ΔΕΗ, ότι εγώ δίνω ένα τέλος για περιβαλλοντική αποκατάσταση πέραν αυτών που έχω σαν υποχρέωση, άρα και εσύ στην τοπική κοινωνία πρέπει να αξιοποιήσεις κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαναλέω και πάλι ότι από εμάς εξαρτάται όλους να βρούμε το μόντος βιβέντη, τη χρυσή τομή, προκειμένου να έχουμε αυτή τη συναντήληψη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Κύριε Βρυζίδου, εγώ θα ήθελα να δούμε λιγάκι και δεν θα αφήσουμε βεβαίως το θέμα της ΔΕΗ, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές. Αν το εστιάσουμε μόνο στη διοίκηση, στις επιπτώσεις στο νερό, χάσαμε την μπάλα. Χάσαμε την ουσία. Επειδή λοιπόν πρέπει να το εστιάσουμε, να το διευρύνουμε μάλλον την κουβέντα μας. Και επειδή μιλήσαμε για τα θέματα παιδείας και κουλτούρας και νοοτροπίας, ερχόμαστε όμως και πάλι αυτή τη στιγμή να πούμε στους πολίτες, και θα έρθετε εσείς να το πείτε αυτό, ότι αλλάζουν άρδινα αυτά που ξέρατε ως σήμερα και από αύριο πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Μήπως θα ήταν καλύτερο νωρίτερα να υπήρχαν κάποιες ενημερώσεις, κάποιες δράσεις, ενδεχομένως και εκπαιδευτικές, έτσι ώστε να μην φτάναμε σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, βάλαμε, όπως είπε ο κύριος Σιόκουτης, τα φράγματα, βάζουμε μάλλον ηλεκτρονικό έλεγχο για να ελέγχεται η ποσότητα του νερού που αρδεύεται. Γιατί δεν θα έπρεπε να έχει και την παιδεία ο ίδιος ο αγρότης να χρησιμοποιεί το νερό που χρειάζεται και όχι διπλάσιες και τριπλάσιες ποσότητες, για να μην έρθει τώρα η πολιτεία και μας τραβήξει από τα αυτή. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή να γίνουν και πιο φυσιολογικά τα πράγματα από την αρχή. Είναι σίγουρο ότι για πολλά χρόνια υπήρχε μια νοοτροπία συγκεκριμένη και είναι πάρα πολύ δύσκολο ακαριέως να προκύπτει το σχέδιο, να προκύπτει το πρόβλημα και να θέλουμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Για το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και ενημέρωση τελικά στους πολίτες. Η ενημέρωση νομίζω ότι δεν είναι πολύ σύνθετη, ούτε χρειάζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο ανάλυση για να κατανοήσει ο πολίτης ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και πρέπει να μην το ξοδεύουμε αλόγιστα, γιατί αυτό θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μέχρι και τον κίνδυνο να το στερηθούμε και να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Αυτό πρέπει να λέγεται. Όπου βρεθούμε, είτε είμαστε αυτοδιοικητικοί, είτε είναι υπηρεσιακά στελέχη, είτε γίνονται ημερίδες. Αυτό πρέπει να μπει σαν πρώτο θέμα και να συζητιέται πολύ συχνά και στα σχολεία για να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν θέματα στα σχολεία, έχω παρακολουθήσει στην παιδεία και έχω δει από μικρούς μαθητές που αναφέρονται σε τέτοιους τομείς, αλλά βέβαια είναι το παιδικό, το επιφανειακό και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση όλων. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να παρθούν αυστηρά μέτρα, όχι μόνο να πιστούν οι πολίτες, αλλά και οι ίδιοι οι δήμοι. Και ας αναφερθώ τώρα στο δικό μας το χώρο και στο δικό μας αντικείμενο, τι πρέπει να γίνει ή τι έπρεπε να γίνει ή τι έγινε μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να προστατευτούμε και να μπορέσουμε να πορευτούμε. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση βέβαια. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν προστατεύσει το νερό με την έννοια της επάρκειας του νερού ή του να μην ξοδεύεται αλόγιστα. Υπάρχουν παλιά δίκτυα στα οποία καταναλώνονται, μπαίνουν στις δεξαμενές τεράστιες ποσότητες από γεωτρήσεις, ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα στο ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό το νερό δεν φτάνει στον καταναλωτή, γιατί μετρώντας μετά τι έχει περάσει από τα υδρόμετρα, αποδεικνύεται ότι 10 φορές περισσότερη ποσότητα νερού έχει εξοδευτεί σε διαρροές, σε παλιά δίκτυα και πηγαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθεί να το πληρώσει ο πολίτης. Γι' αυτό σήμερα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπει η λογική της ιδιωτικοποίησης. επιχειρήσεις. Αυτό είναι τελείως άδικο. Φαντάζεστε να έρθει ο ιδιώτης και να αξιολογήσει πόσο ξοδεύει για την άντληση του νερού και αυτό το κόστος να το μοιράσει στους πολίτες, και ενώ ο πολίτης έχει ξοδέψει ένα αλφα αριθμό κυβικών, τελικά να τον πληρώνει με πολύ μεγάλο κόστος για να καλύψει και τις διαρροές. Άρα λοιπόν, εάν η χώρα δεν είναι οχυρωμένη, ούτε το φυσικό αγαθό που ανήκει στον πολίτη έχει διασφαλιστεί, έτσι ώστε να συζητάμε σήμερα για πιθανή ιδιωτικοποίηση. Εμείς βέβαια σαν αυτοδιοίκηση είμαστε τελείως αντίθετοι. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μπει κάτω λογικά, να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν αυτό είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, στη θητεία την προηγούμενη στο Δήμο μας διαπιστώσαμε ότι είχαμε τέτοια χωριά και αντικαταστήσαμε 7 εσωτερικά δίκτυα σε δημοτικά διαμερίσματα. Κάποια είχαν προηγηθεί στο παρελθόν, τα 5 ολοκληρώθηκαν και τα 2 είναι προς ολοκλήρωση. Αυτό είναι ένα έργο προστασίας, πέρα από το ότι να είναι ποιοτικό το νερό, να είναι καλοί οι σωλήνες, να μην υπάρχουν αμοιαντοσωλήνες. Είναι και μια τεράστια προστασία της ποσότητας, διότι δεν θα υπάρχουν διαρροές και το νερό το οποίο θα πηγαίνει στη δεξαμενή θα καταλήγει στον πολίτη. Στη συνέχεια, προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα γίνεται και με την διαχείριση των λιμάτων. Όταν λοιπόν υπάρχουν δημοτικά διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται μακριά από πηγές ή από τον υπόγειο υδροφόρο, ενδεχομένως να μην υπάρχει πρόβλημα. Πόσο όμως πραγματικό είναι αυτό και συχνό? Συνήθως υπάρχουν προβλήματα και έχουμε πολλά δημοτικά διαμερίσματα που είχαν βόθρους. Και εδώ λοιπόν. Και εξακολουθούν να υπάρχουν. Νομίζω ότι ήδη οργανώνονται το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας και με μεγάλο έργο 27 εκατομμυρίων που είναι να δημοπρατηθεί άμεσα με χρηματοδότηση, όπως ξέρει και ο κύριος Σιόκουτης, γιατί είχαν προηγηθεί μελέτες και ολοκληρώθηκαν και γίναν και άλλες μελέτες αυτά τα 3 χρόνια. Διασφαλίζουμε και την διαχείριση των λιμάτων. Τι πράγμα δηλαδή? Προστατεύουμε τα νερά μας, προστατεύουμε τον υπόγειο υδροφόρο από τους βόθρους, προστατεύουμε τα ρέματά μας στα οποία θα καταλήξουν εάν δεν οδηγηθούν σε ένα βιολογικό. Άρα το νερό είναι ποιοτικό και κατ' επέκταση μπορεί να αξιοποιηθεί από τα ρέματα και για άρδευση, χωρίς να έχει όλη αυτή την επιβάρηση από τα λίμματα. Άρα λοιπόν, είναι κατανοητό στην αυτοδιοίκηση, νομίζω άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Έχουμε κάνει την δουλειά μας και προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε προς αυτό τον τομέα. Ο άλλος βασικός τομέας. Θα πούμε κάποια καθυστέρηση πάντως, κυρία Βρυζίδου, γιατί είναι λυπηρό εν έτη 2013 να μιλάμε για χωριά τα οποία δεν έχουν αποχετευτικά δίκτυα. Πολύ. Τώρα βγήκε. Εξακολουθούν να υπάρχουν. Την ίδια στιγμή που είδαμε σε πολλούς καποδιστριακούς δήμους να χτίζονται δημαρχία, για παράδειγμα, ως έργα πρώτης προτεραιότητας τότε. Εν πάση περιπτώσει είναι. Ναι, να ξέρετε όμως πάντα, γιατί αφορούν δήμους που τώρα συμπεριλήφθηκαν στο Δήμο της Εορδαίας, αλλά για να πούμε και. Το σχετικό άλοθη, ότι τι μπορούσαν να κάνουν αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα όταν η προϋπόθεση ήταν να γίνουν μικροί βιολογικοί. Μπορούσε το κάθε δημοτικό διαμέρισμα να κάνει ένα μικρό βιολογικό. Έπρεπε, άρα δεν του δίνανε έγκριση για να αντικαταστήσει. Επικαποδίστρια, φαντάζομαι γινόταν. Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έπρεπε να γίνει μια συνολική μελέτη η οποία θα τα μεταφέρει όλα αυτά σε έναν βιολογικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη συνολική προστασία. Το επόμενο θέμα που είναι πολύ μεγάλο είναι η υπερκατανάλωση του νερού. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει συνείδηση ότι στον αγροτικό τομέα κυρίως, ότι αυτές οι υπερκαταναλώσεις είναι καταστροφικές. Καταρχήν εντός σχεδίου που υπάρχουν μέσα στα δημοτικά διαμερίσματα κήποι και το νερό είναι φτηνό γιατί αναλαμβάνει το κόστος ο Δήμος, αλλά στην πραγματικότητα αν το κοστολογήσεις όσο κοστίζει, τα έσοδα που έχουν από τον κήπο είναι απειροελάχιστα μπρος την ενέργεια που ξοδεύεται και το κόστος για να εξασφαλίσει αυτό το νερό να ποτιστεί ο κήπος. Άρα πρέπει λοιπόν εμείς πάλι, οι δημοτικές αρχές, να εξασφαλίσουμε δεξαμενές και δίκτυα που μαζεύεται νερό από επιφανειακά νερά για να οδηγείται για τους κήπους. Χωριστό το πόσιμο νερό, χωριστό για τους κήπους. Αυτό και είναι βέβαια μια πολύ καλή ιδέα που αν εφαρμοστεί θα λύσει αρκετά προβλήματα. Νομίζω σε κάποια μπορεί. Δεν μπορεί βέβαια να επενδύσει 2 και 3 και 5 εκατομμύρια να κάνει έργα τα οποία τελικά η απόσβεσή του ποια θα είναι. Δεν είναι πάντοτε όλα εφικτά, ούτε, δηλαδή είναι μεν λογικό, αλλά από την άλλη πρέπει να έχεις και απόσβεση του έργου που κάνεις. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά η μεγαλύτερη απόσβεση δεν είναι το να μπορέσεις να έχεις νερό. Και η προστασία του περιβάλλοντος. Και τρίτον, βέβαια, να εξασφαλίσουμε τα επιφανειακά νερά για τους αγρότες, γιατί εκεί βέβαια η κατανάλωση είναι τεράστια και οπωσδήποτε εκεί δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Λήψη μέτρων χθες λοιπόν. Κύριε Βάιε, θα μας πείτε κι εσείς θα κληθείτε κι εσείς προφανώς να εφαρμόσετε όλα αυτά τα μέτρα. Σίγουρα και έχω δει σε αρκετές δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης να επιχειρείται να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κατανάλωση, να μην υπάρχει δηλαδή υπερκατανάλωση νερού με κλιμακωτά πάγια κλπ. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι και συμμόρφωση σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει και από την άλλη εσείς είστε οι κακοί της υπόθεσης που χρεώνεται ακριβά το νερό. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτά θα μας τα πει ο κύριος Θεοφύλακτος, υπάρχει μεγάλο δίκαιο για τους καταναλωτές. Όσον αφορά στην τιμολόγηση του νερού, στην ουσία την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει, οι ΔΕΗΑ νομίζω ότι την εφαρμόζουν από την πρώτη στιγμή η έκδοσή της, δηλαδή από το 2000. Σε κάθε καταναλωτή, όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο περισσότερο χρεώνεσαι. Και μάλιστα και με αύξηση της τιμής του κυβικού. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, όπως είπαμε, σε σχέση με την υπερκατανάλωση. Αφενός πρέπει να γίνει συνείδηση στους πολίτες και αφετέρου να εφαρμοστούν και κάποιες καλές πρακτικές σε σχέση με την λελογισμένη κατανάλωση του νερού. Από εκεί και πέρα... Θα θέλαμε σιγά σιγά να ανοίξουμε και το θέμα της ιδιωτικοποίησης και τι επιπτώσεις. Ξέρω ότι κατά κύριο λόγο οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι ενάντια σε αυτή την εξέλιξη, στην όποια αυτή εξέλιξη. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως ο ρόλος ο δικός σας είναι ή πρέπει να είναι να λειτουργείτε με ανταποδοτικά προς τους πολίτες σε σχέση και με τα τέλη που εισπράτεται. Νομίζω ότι η ανταποδοτικότητα είναι η έννοια η κεντρική, ο κεντρικός πυλώνας λειτουργίας των ΔΕΗΑ. Φυσικά εγώ προσωπικά είμαι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Νομίζω ότι σε μια επιχείρηση στην οποία πρώτος στόχος είναι το κέρδος, σε αυτή την περίπτωση είτε οδηγούμαστε στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, φυσικά με στόχο την αύξηση του κέρδους, είτε στην έλλειψη επενδύσεων από εκεί και πέρα για νέα δίκτυα και νέες υποδομές, είτε επίσης μια εταιρεία που θέλει να κερδίσει θα πουλήσει περισσότερο, επομένως δεν θα διαχειριστεί τόσο σωστά το νερό, με σκοπό να αυξήσει το κέρδος, να αυξήσει τις πωλήσεις της. Τον όρο ανταποδοτικότητα και ιδιωτικός φορέας θα πρέπει μάλλον να τον ξεχάσουμε, έτσι. Αυτή είναι η άποψή σας, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι. Η ανταποδοτικότητα στο επίπεδο των δήμων γίνεται ένας αγώνας καθημερινός. Προσπαθείς να εξισώσεις τις κοστολογίες σου, τις δαπάνες σου με τα έσοδά σου. Στην περίπτωση της ιδιωτικής επιχείρησης, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, ας μην γελιόμαστε. Όσο και να υπογράφουμε συμβάσεις ότι πρέπει να μειωθεί η τιμή του νερού, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ή να υπάρχει μια ιδιωτική επένδυση γύρω στα 200 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αν για παράδειγμα αναλάβει το θέμα ίδρυυσης, το κομμάτι ίδρυυσης ένας ιδιώτης, είναι απίθανο να προσφέρει ενδεχομένως καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες με τον όποιο τρόπο λειτουργεί μια ιδιωτική επιχείρηση? Ευτυχώς που μου δίνετε αυτή την πάσα. Θα ήθελα να πω σε αυτή την περίπτωση ότι όντως οι ΔΕΗΑ δεν λειτουργούν πολλές φορές με καλά επιχειρηματικά κριτήρια και λειτουργίες. Έχουμε μείνει πίσω. Πολλές φορές ισχύει αυτή η δημοσιοϊπαλληλική αδράνεια. Μένουμε αυτό πίσω τόσο σε διεργασίες, όσο σε αποφάσεις, στη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, μια ιδιωτική επιχείρηση ενδεχομένως να λειτουργήσει καλύτερα. Αλλά πάλι, επειδή σε αυτή την περίπτωση το κέρδος παραμένει ως πρώτος στόχος, νομίζω ότι θα επιβαθμίσει άλλα πράγματα. Μπορεί να επιβαθμίσει τα δίκτυα, μπορεί να αυξήσει την ποσότητα, την τιμή του νερού. Μάλλον σε αυτά θα πρέπει να μου απαντήσει ο κύριος Θεοφύλακτος, στον οποίο θα πάμε. Πραγματικά. Μετά το διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, συγγνώμη, αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος αντιλαμβάνεστε. Αλλά θέλω να δω και τα ζητήματα και με εσάς, κύριε Βάιο, τα ζητήματα και της ανταγωνιστικότητας ενδεχομένως που μπορεί να υπάρξουν. Δηλαδή, αν πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση, ποιο θα είναι το αντίπαλο δέος, έτσι ώστε να τηρούνται ψηλά η παροχή υπηρεσιών, είναι ψηλά η παροχή υπηρεσιών και από την άλλη πλευρά χαμηλό σχετικά το κόστος. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να απαντήσουμε και σε αυτά τα ερωτήματα. επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, το διάλειμμα έχει ολοκληρωθεί. Και να έρθουμε σε εσάς, κύριε Θεοφύλακτε, να μας πείτε πώς θα ακούσατε όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ για τα θέματα του νερού, και νομίζω ότι θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο από εδώ και στο εξής και στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του σχεδίου, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Πραγματικά, και στέκομαι σε αυτά που ανέφερε στο τέλος ο κύριος Βάιος και θίξατε κι εσείς για πιθανή ιδιωτικοποίηση. Πραγματικά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί βλέπουμε ότι οι κεντρικές οικονομικές πολιτικές που εκπέμπουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τείνουν σε ιδιωτικοποίηση του αγαθού αυτού, του νερού ή της υπηρεσίας, της διαχείρισης του. Και γι' αυτό συμμετείχε η μητρική μας Ένωση, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στην Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και στη διαμόρφωση του κειμένου και στη δημοσιότητα, στη συλλογή υπογραφών, και τελικά συνελέγησαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και αναγκάστηκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μπαρνιέ να κάνει μια δήλωση ότι όχι, δεν συμμετέχουμε. Τα φοβόμαστε πολύ αυτά όμως. Πίσω από τα θεσμικά όργανα υπάρχουν τα μεγάλα λόμπι των πολυεθνικών που, επιτρέψτε μου, ξερογλύφονται για το νερό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουν κάνει σχήματα με τους μεγάλους, τους κολοσσούς στην Ελλάδα, και θέλουν να πάρουν τα μεγάλα φιλέτα που να ξεκινήσουν από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και να επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Ως πολίτες και ως καταναλωτές πρέπει να θέσουμε τις προϋποθέσεις για το τι είναι απαραίτητο, και σε αυτό πολύ σωστά, και χαίρομαι, μακάρι να είναι αυτή η λογική όλων των δημοτικών επιχειρήσεων που είπε ο κύριος Βάιος, πρέπει και εμείς να πάμε λίγο μπροστά, να το τρέξουμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να κάνουμε ανταγωνισμό στις υπηρεσίες, να το πάμε λίγο μπροστά, να σκεφτούμε πράγματα και να είμαστε ενωμένοι σαν υπηρεσίες, σαν πολίτες, σαν καταναλωτές, σαν αρχές και υπηρεσίες, ώστε να το πάμε μπροστά και να μην μπορέσει η ιδιωτικοποίηση, γιατί όπου εφαρμόστηκε, είναι στα σχέδια να έλθει, όπου εφαρμόστηκε δεν ήταν το πιο πετυχημένο παράδειγμα. Οι θατσερικές κυβερνήσεις ήταν οι πρώτες που με σκληρό τρόπο ιδιωτικοποίησαν το νερό. Αυξήθηκε κατά πάρα πολύ η τιμή του. Είχαμε πολλά νοικοκυριά που δεν είχαν νερό. Η ποιότητά του έπεσε. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, αλλά εμείς τον αμφισβητούμε. Και στις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, το Παρίσι μετά από 25 χρόνια ιδιωτικοποίησης επέστρεψε στο Δήμο. Θεωρείται ότι θα ήταν τραγικό αν γινόταν κάτι τέτοιο. Και με τι όρους ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν γίνεται, είναι ένα δώρο στον ιδιώτη. Του δίνεις όλες τις υποδομές, όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει και όλη την τεχνογνωσία. Ο ιδιώτης δεν έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία και θα κάνει επένδυση μόνο όταν θα έχει άμεσα υπερκέρδη. Ενώ αντίθετα οι δημοτικές επιχείρησεις που τελικά υλοποιούν, ή και της κεντρικής διοίκησης, όταν μιλάμε για φράγματα κτλ., επενδύουν στο μέλλον. Γιατί επενδύουμε όλοι μας στις μελλοντικές γενιές που έρχεται. Η ιδιωτική εταιρεία θέλει, όταν θα επενδύσει ένα μεγάλο κεφάλαιο, λέει θα κάνω απόσβεση μέσα σε τόσο, και λογικά έτσι λειτουργεί. Ας κινηθούν σε άλλες. Δεν είναι αυτά τα αγαθά. Σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσουμε και τον αέρα που αναπνέουν. Και μετά το νερό δεν μένει και κάτι άλλο, έτσι. Ακριβώς. Είναι αγαθά τα οποία πρέπει όμως να τα φυλάτουμε ως κόριο οφθαλμού. Γιατί υπήρχαν πραγματικά χρόνια, είπε και η κυρία Βρυζίδου πριν, που λέγαμε δεν δίναμε σημασία, σωστά υπόθηκε, δεν δίναμε σημασία ποιος χρησιμοποιεί το νερό, τι καταστροφές κάνει, γιατί και όσοι λειτουργούσαν ήταν κρατικοί φορείς, και έτσι το ένα χέρι ένευε το άλλο. Δεν χρειαζόταν να αποδίδει λογαριασμό. Τώρα, έτσι όπως ιδιωτικοποιούνται, εμείς οι πολίτες, οι καταναλωτές, πρέπει ως κόριο οφθαλμού να λέμε τι κατέστρεψες, τι χρησιμοποίησες, πρέπει να πληρώσεις. Δεν υπάρχουν και νομικά κολλήματα, κύριε Θεοφύλακτη, για να ολοκληρώσουμε με αυτό την κουβέντα μας. Νομικά κολλήματα για την ιδιωτικοποίηση. Για την ιδιωτικοποίηση του νερού, έχω ακούσει ότι έχουν προχωρήσει και κάποιες δικαστικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΣΤΕΙ, προφανώς με τέτοια αιτιολογία που θεώρησε αντισυνταγματική την μεταφορά στο ΤΕΙ ΠΕΔ της ΕΙΑΘ και της ΕΙΔΑΠ. Και λογικά, με την λογική ότι το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να πουλούνται. Από τη μεριά μας, σαν Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, πρέπει να τονίσουμε ότι σε συνεργασία με τις δημοτικές επιχειρήσεις κάποια θέματα σοβαρά που μας έχουν θίξει φίλοι καταναλωτές πρέπει να τα δούμε μαζί, κυρίως την επιβολή ΦΠΑ στα πάγια. Αυτό νομίζω ότι δεν στέκει στο θεσμικό, αλλά θα ήθελα με διάλογο με τις δημοτικές επιχειρήσεις να το βλέπαμε και αν όντως υπάρχει περιθώριο να μην εφαρμόζεται. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Θεοφύλακτη, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και τα ενδιαφέροντα που είπαμε. Και εμείς την ειδικοποίηση, να πούμε κάτι. Πολύ σύντομα κύριε Σιόκουτη. Εγώ θέλω να κλείσω, δεν ξέρω Βίκη αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, ότι θα είναι μέγα και τραγικό λάθος εάν προχωρήσει κάποια στιγμή η όποια πολιτεία στην ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού αγαθού. Και όχι μόνο του νερού, αλλά και πολλών άλλων πραγμάτων. Επιτέλους, κάποια πράγματα πρέπει να έχουν το δημόσιο χαρακτήρα και επιφέρουν τις ευκαιρίες να πω, βέβαια, να το συζητάμε, παιδεία, υγεία κτλ. Είπε ο κ. Θεοφύλακτος πολύ σωστά, είναι τα στοιχεία που έχω κι εγώ, ότι στη Γαλλία επιχειρήθηκε, βέβαια και όχι μόνο στη Γαλλία, και μάλιστα σε ευρύτατη κλίμακα η ιδιωτικοποίηση. Και το μοντέλο δεν ήταν πετυχημένο. 40 δήμοι, μεταξύ των οποίων του Παρισιού, ήταν που έφυγαν μετά από χρόνια και πήγαν κάτω από τη διαχείριση του νερού, κάτω από τους δήμους. Δεν υπάρχει περίπτωση να διασφαλίσεις με όσο προσεγμένες συμβάσεις, να διασφαλίσεις ούτε τις υποδομές, ούτε τις επενδύσεις για ανανέωση των δικτύων, ούτε τους ελέγχους στην ποιότητα του νερού, ούτε και την λελογισμένη χρήση. Γιατί μπαίνει η διάσταση του κέρδους. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βάιο ότι εάν οι δήμοι και η ΔΕΗΑ κυρίως μπορέσουν και εξυγχρονιστούν και λειτουργήσουν με κάτω από κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, πραγματικά μπορούν να πετύχουν την χρυσή τομή. Και να προσφέρουν καλό νερό, καλές υπηρεσίες και ποιοτικό και σε καλές τιμές τους καταναλωτές, ενώ αντίθετα θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ανοίγει τους ασκούς του αιώλου να πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση ενός αγαθού όπως το νερό και δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Κυρία Βρυζίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και εσείς κάποιο τέτοιο σχόλιο. Νομίζω ότι στις τοποθετήσεις μας τα είπαμε. Προστατεύουμε το νερό με κάθε τρόπο, γιατί το πρόβλημα θα γυρίσει σε εμάς. Ως δημόσιο αγαθό. Ως δημόσιο αγαθό, βεβαίως. Μου επιτρέπετε να κάνω μια τελευταία επισήμηση από τεχνική άποψη. Θεωρώ ότι αν από τεχνική άποψη μπουν κανόνες στο πώς θα καταστρώσουμε την εξίσωση του κόστους του νερού. Με πραγματικούς κανόνες, δηλαδή τι θα πει κόστος λειτουργίας, συμφωνήσουμε όλοι οι πολίτες, γιατί ξέρετε τίποτα δεν είναι απόλυτο. Αν θα συμφωνήσουμε τι είναι περιβαλλοντικό κόστος και τι είναι κόστος πόρου, αν βάλουμε κανόνες στην εξίσωση αυτή, μετά η νομική μορφή που θα έχει ο πάροχος της υπηρεσίας ύδραυσης, μονοσήμαντα θα είναι ουσιαστικά δημόσιος, δηλαδή δεν θα συμφέρει σε έναν ιδιώτη να μπει. Αυτό. Βέβαια, ξέρουμε δηλαδή, ότι, όπως είπαμε και πριν, ότι δεν λειτουργούν και τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως θέλουμε να λειτουργήσουν. Δυστυχώς αυτοί οι κανόνες, πολλές φορές οι κανόνες και οι δικλείδες ασφαλείας βρίσκονται τρόποι να υπερπηδώνται και αυτό δεν είναι θετικό και γι' αυτό υπάρχει ίσως και αυτός ο μεγάλος φόβος σε σχέση με τα θέματα και της ιδιωτικοποίησης. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει καχυποψία, ειδικά την σημερινή εποχή, προς κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει, σαν πολίτες, να ζητήσουμε τους κανόνες που πρέπει να βάλουμε. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι σαν πολίτες έχουμε δικαίωμα και είμαστε πολύ φωνακλάδες να πούμε έχουμε δικαίωμα. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω, γιατί κάποιος είναι ενανιαστή για το περιβάλλον, σε κάθε δικαίωμα που μας παρέχεται από το κράτος και προκύπτουν και άλλες 20 υποχρεώσεις που έχουμε, που απορρέουν από αυτό το δικαίωμα που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε δικαίωμα στο νερό, αλλά έχουμε και υποχρέωση απέναντι στο νερό. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά από την άλλη πλευρά, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε δυστυχώς μόνο υποχρεώσεις μπροστά μας ως πολίτες αυτής της χώρας. Δεν είναι απαραίτητα οικονομική υποχρέωση. Και δεν έχουμε δικαιώματα. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθι που έλεγε ο Γιώργος. Να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πολιτικό σχόλιο. Το είπες Κώστα τελευταίο. Το είπα. Πάντως, το αρχαιότερο ΕΣΠΑ του κόσμου χωροθετήθηκε με βάση το νερό και εννοώ την Ακρόπολη. Και αυτό ένα χρήσιμο στοιχείο στην κουβέντα μας. Να είστε καλά, λοιπόν. Σας ευχαριστήσω όλους για τις απόψεις και τις τοποθετήσεις σας. Νομίζω ότι όλα όσα είπαμε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο μεθαύριο. Καλείστε και εσείς, κυρίως στο κτίριο. Για να μην πούμε το νερό νεράκι, πρέπει από τώρα. Ακριβώς. Και οι ίδιοι οι πολίτες προφανώς να δείξουν μια καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στη φύση γενικότερα και στο νερό, που είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, για την ερχόμενη Τετάρτη με ένα εξίσου σοβαρό και ενδιαφέρον θέμα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε επίσης πολλά πράγματα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.